κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Χαρδαβέλας και οι συνεργάτες του ανοίγουν τώρα τις πύλες του ανεξήγητου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Χαίρετε, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι κοντά σας να ανοίξουμε για ακόμη μια φορά τις πύλες του ανεξήγητου. Και αυτό το βράδυ θα ασχοληθούμε με τους μυστικούς κώδικες. Μυστικοί κώδικες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Από τον κώδικα που υπάρχει στον δίσκο της Φεστού, που χρόνια τώρα παλεύουν να τον αποκρυπτογραφήσουν, αλλά δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Άρα και ποιο μήνυμα ήθελαν να μας αφήσουν οι προγονείς μας. Μέχρι τους μυστικούς κώδικες της εποχής μας, και ένας από αυτούς θα σας τον παρουσιάσουμε, υπάρχει έξω από τα κεντρικά κτίρια της CIA στο Langley της Βιρτζίνια. Ο κώδικας που λέγεται Κρύπτος, μια επιφάνεια με πολλά μπερδεμένα γράμματα και φράσεις, που κάτι θέλει να μας πει, αλλά και αυτός παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Να σας θυμίσω ότι αυτοί οι μυστικοί κώδικες έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, όχι μόνο για τα μηνύματα που κρύβουν και που είναι μηνύματα μεγάλα για τη ζωή μας, για τον κόσμο μας. Χρησιμοποιήθηκαν σε πολέμους, να σας θυμίσω τον κώδικα που κατάφεραν να σπάσουν οι σύμμαχοι της ναζιστικής Γερμανίας, που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του πολέμου. Το Enigma είχε βοηθήσει τότε μια συσκευή να αποκρυπτογραφηθεί ο κώδικας του Χίτλερ. Και να σας θυμίσω ακόμη ότι υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, κάποιοι μυστικοί κώδικες που πρέπει να περιέχουν μεγάλες αλήθειες, αλλά που μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες που έχουν κάνει ερευνητές, επιστήμονες, πανεπιστήμια, αποκρυπτογράφοι, δεν έχουν καταφέρει να μάθουν τι ακριβώς λένε οι κώδικες αυτοί. Και αν περπατήσετε και στην Αθήνα, θα δείτε σε ορισμένους τοίχους κάποια περίεργα γράμματα και κάποιες περίεργες λέξεις, που και αυτός είναι ένας κώδικας. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε όμως από την αρχαιότητα και πιο συγκεκριμένα με το δίσκο της Φεστού. Ένας κώδικας που υπάρχει κρυμμένος επάνω του. Μία άγνωστη γλώσσα. Πάρα πολλά σύμβολα, γράμματα. Ανακαλύφθηκε το 1908. Από τότε ερευνητές, μελετητές, επιστήμονες σε διάφορα πανεπιστήμια προσπαθούν να τον αποκρυπτογραφήσουν. Όμως μέχρι σήμερα δεν τα έχουν καταφέρει. Και μιας λοιπόν και μιλάμε για αρχαιότητα, γιατί να μην κάνουμε και μια βουτιά μέχρι το σήμερα. Θα πάμε λοιπόν από την Κρήτη, θα φτάσουμε μέχρι την Αμερική και πιο συγκεκριμένα άκουσον στο αρχηγείο της CIA. Εκεί λοιπόν μπροστά κάποιοι αποφασίσαν να φτιάξουν έναν μυστικό κώδικα, ο οποίος ονομάζεται Κρύπτος. Θα πάμε και λίγο παρακάτω, στην έρημο του Ντένβερ, όπου έχει φτιαχτεί ένα νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, αλλά εκεί πέρα υπάρχει μια αλόκοτη τοιχογραφία. Κανείς δεν γνωρίζει τι απεικονίζει αυτή. Θα ψάξουμε απόψε να βρούμε τι απεικονίζει, γιατί τα νοήματα που θα βγουν από εκεί πέρα πολύ πιθανόν να προϊονίζουν μια νέα τάξη πραγμάτων. Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι το σημερινό, κυρίες και κύριοι, διότι θα προσπαθήσουμε, γιατί θα είναι ουτοπία να πω ότι θα το σπάσουμε, θα το σπάσουμε τους κώδικες, θα προσπαθήσουμε να τους φωτίσουμε. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ξεκινάμε. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας για να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι στους μυστικούς κώδικες που υπάρχουν στον κόσμο μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όπως έλεγα και λίγο πριν, να τους σπάσουμε σήμερα το βράδυ είναι λιγάκι έτσι, τρελό να το κάνουμε. Δύσκολο. Κάνουμε μια προσπάθεια να τους σπάσουμε. Εδώ πέρα τους έχουν σπάσει άλλοι χρόνια και χρόνια. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία να τους προσεγγίσουμε. Να φωτίσουμε αυτό το μυστήριο με τους μυστικούς κώδικες, να δούμε ίσως τι θέλουν να μας πούν, τι μηνύματα υπάρχουν εκεί πέρα μέσα, γιατί μιλάμε για κώδικες που υπάρχουν από την αρχαιότητα, όπως ο δίσκος της Φεστού. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι και ο Παρθενώνας έχει κάποιο μυστικό κώδικα. Και φτάνουμε μέχρι την εποχή μας με τους διάφορους μυστικούς κώδικες που υπάρχουν, όπως είπαμε, έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA στο Langley ή στο αεροδρόμιο Ντένβερ. Έχουμε μια πολύ καλή παρέα πέρα από το κοινό μας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Θα μάθετε αρκετά πράγματα σήμερα. Έχουμε και μια πολύ καλή παρέα από την άλλη πλευρά. Έχουν έρθει από 5 διαφορετικά σημεία της Ελλάδας οι καλεσμένοι μας σήμερα. Είναι ειδικά οι επιλεγμένοι για το θέμα αυτό. Από τη Λάρισα λοιπόν έχει έρθει ο κ. Στέλης Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Ο κ. Παπα-Νικολάου είναι ιστορικός τέχνης, γλύπτης και ερευνητής προϊστορικής αρχαιολογίας. Θα τον θυμάστε σε κάποια εκπομπή που είχαμε κάνει πέρυσι για τις πέτρες. Για τις γραμμένες πέτρες. Για τις γραμμένες πέτρες. Και για τους κώδικες. Για τους κώδικες. Και για την αποκρυπτογράφησή τους. Μπράβο. Και για τα βασικά έχει έρθει, μηνύματα λοιπόν, που από τη Λάρισα αφορούν ο κ. Παπα-Νικολάου για να μας πει αρκετά πράγματα. Από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Ο κ. Χοψονίδης. Καλησπέρα σας. Ο κ. Βασίλης Χοψονίδης, αναλυτής αρχαίων κωδίκων. Μας χρειάζεται σήμερα, γιατί είπαμε ότι θα ασχοληθούμε και με τα θέματα αυτά, με τη Φεστό κλπ. Από την Κρήτη, ο κ. Μινάς της Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Κρήτη. Καλησπέρα. Εγώ είμαι και σε μαθηματικός ήρθα.
Και... Καθηγητής πληροφορικής και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ο κ. Τζικριτζής. Όχι, δεν είμαι στο Πανεπιστήμιο, όχι. Καθηγητής πληροφορικής. Ναι. Ωραία. Αυτό έφερε και ένα βιβλίο που έχει σχέση με το οδηγός αποκρυπτογράφησης του δίσκου της Φεστού που θέλω να το συζητήσουμε. Θα το βρούμε την ευκαιρία. Από τη ΣΥΡΟ. Γεια σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Χρήστος Κόνστας, συγγραφέας ερευνητής κωδίκων. Και από την Πάτρα, ο κύριος Ευάγγελος Τρίγας, δικηγόρος. Γεια σας. Καλησπέρα. Έχει ασχοληθεί με τον κώδικα του Παρθενώνα και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ο Χριστός ήταν Έλληνας». Μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα το βράδυ που είναι εδώ πέρα άνθρωποι από τη Λάρισα, από την Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Σύρο, Πάτρα, για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Τηλέφωνο εκπομπής 5707-910 γραμμές για τις δικές σας παρεμβάσεις και πληροφορίες και 5707-901 το φάξ εκπομπής. Νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το σήμερα όμως. Δεν πάμε. Θα πάμε έτσι, κάνουμε ένα ταξίδι πρώτα στο σήμερα και στο μέλλον και μετά στο παρελθόν. Θα πάμε λοιπόν εκεί στο Langley της Βιρτζίνια, έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA. Υπάρχει μία τοιχογραφία μεγάλη, όπου είναι μπερδεμένα χιλιάδες γράμματα. Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει εκεί πέρα ένας μυστικός κώδικας. Κάτι θέλουν να μας πούνε αυτοί. Αυτός ο κώδικας απαρτίζεται από τέσσερα μέρη. Προσπαθούν να το σπάσουν χρόνια τώρα, ιδίως στο τέταρτο μέρος που είναι το πιο δύσκολο. Δεν το έχουν καταφέρει. Το ερώτημα είναι τι θέλουν να μας πούνε. Και γιατί αυτό το πράγμα, αυτός ο κώδικας, ο μυστικός, βρίσκεται έξω από τα γραφεία της CIA. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει με το θέμα αυτό. Μπροστά από το αρχηγείο της CIA στο Langley της Βιρτζίνια, που είναι ίσως το ασφαλέστερο κτίριο στον κόσμο, υπάρχει τεθειμένο το μεγαλύτερο μυστικό της CIA. Είναι το κρύπτος. Μια κερτή επιφάνεια από χαλκό, όπου έχουν χαραχτεί 2.000 γράμματα χωρίς να βγάζουν κάποιο νόημα. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτά τα μπερδεμένα γράμματα περιέχουν κάποιο μυστικό μήνυμα, ένα κώδικα που κανείς δεν μπορεί να σπάσει από το 1989 που έχει δημιουργηθεί. Και το μυστήριο παραμένει. Δημιουργός του κρύπτος είναι ο καλλιτέχνης James Σάμπον. Από το δικό του εγκέφαλο βγήκε ο κρύπτος, αλλά ο Σάμπον δεν είναι κρυπτογράφος. Μήπως πίσω από τον καλλιτέχνη κρύβεται κάποιος άλλος εγκέφαλος που τον καθοδηγούσε στο εργαστήριό του όταν δημιουργούσε αυτή την πολύπλοκη επιφάνεια για τη CIA. Έχω χρησιμοποιήσει πέτρες, διαβήτες, το μαγνητικό πεδίο της Γης, καθώς και τις δυνάμεις Coriolis. Αυτές είναι όλες αφανείς φυσικές δυνάμεις. Αυτού του είδους τα πράγματα με συναρπάζουν και γι' αυτόν τον λόγο επιχειρώ να καταστήσω εμφανή στον κόσμο. Υπήρχε πράγματι ένας δεύτερος εγκέφαλος της CIA πίσω από τον καλλιτέχνη Σάμπορν. Ήταν ο κύριος Ed Said, πρώην πρόεδρος του κρυπτογραφικού κόσμου της CIA. Έφτιαξα τους κώδικες για λογαριασμό του, που σημαίνει ότι εκείνος δεν θα έπρεπε να έχει γνώσεις μαθηματικών. Κλασική κρυπτογραφία, η οποία ορίζεται κατά αυτόν τον τρόπο, περιλαμβάνει την αντικατάσταση και την μετακίνηση. Για την αντικατάσταση, διαλέξτε ένα γράμμα ή μία λέξη και αλλάξτε τα με κάποιο άλλο. Η μετακίνηση προβλέπει τη διατήρηση των ίδιων γραμμάτων και απλά μετακινήστε τα. Απλά κόλπα και όμως προκαλούν πονοκέφαλο εδώ και χιλιάδες χρόνια στους αποδικοποιητές. Ο Ήλιος Κέσαρας ανακάλυψε ένα σύστημα βασισμένο στην αντικατάσταση προκειμένου να στέλνει μυστικά μηνύματα στους στρατηγούς του στο πεδίο της μάχης. Ονομάζεται ο κρυπτογράφος του Κέσαρα. Ένα γράμμα αντικαθίσταται από ένα άλλο. Τοποθετώντας δύο αλφάβητα το ένα πάνω από το άλλο και μετακινώντας το ένα από αυτά πάνω από ένα σύνολο αριθμών θέσεων, δημιουργείται ένα νέο αλφάβητο. Η λέξη film μετατρέπεται σε ILOP, πράγμα ανούσιο σε περίπτωση πυκλαπία τον εχθρό. Αν όμως γνωρίζει κανείς πόσες θέσεις θα πρέπει να μετακινήσει το αλφάβητο τότε, είναι ξεκάθαρο. Οι κώδικες έγιναν πιο περίπλοκοι στο πέρασμα των ετών. Για παράδειγμα, η μηχανή Ένιγμα των Γερμανών, την οποία ο Χίτλερ χρησιμοποίησε με επιτυχία για πολλά χρόνια πριν οι σύμμαχοι σπάσουν τους κώδικες και έκανε χρήση ενός μηχανικού περιστροφικού συστήματος. Στη τελική ανάλυση, δημιουργούσε πολύπλοκες αντικαταστάσεις. Οι κρυπτογράφοι μετακίνησης έχουν και αυτή τη δική τους θέση στην ιστορία. Προκειμένου να στέλνει μηνύματα στο στρατό, ο στρατηγός Ulysses Grant δεν αντικαθιστούσε τα γράμματα, αλλά απλά τα ανακάτευε. Ο Σάμπορν χρησιμοποιούσε αυτή την τεχνική στον κρύπτο χρησιμοποιώντας μολύβι και χαρτί. Αυτό είναι το απλό κείμενο. Έτσι είναι γραμμένο στα αγγλικά. Γράφοντας το μήνυμα αυτό σε ένα πλαίσιο και μετακινώντας το σε διαφορετικές θέσεις, σε ένα νέο πλαίσιο, καθιστάται εξαιρετικά δύσκολη η υποκλοπή του. Όσο περισσότερο το ανακατεύεις, τόσο πιο πολύπλοκο γίνεται.
μπορεί να γίνει πολύ περίπλοκο. Πολύ γρήγορα. Πολύπλοκο ίσως για έναν υποκλοπέα πειρατή κωδικών, αλλά όχι και για τον αναμενόμενο παραλήπτη του. Αν ο κώδικας προορίζεται για εσάς, τότε δεν χρειάζεται να το σπάσετε. Γιατί όταν δύο άκρα θέλουν να επικοινωνήσουν μέσω κρυπτογράφου, συμφωνούν πολύ πρωτύτερα για τους κοινούς κανόνες του συστήματος. Κάνοντας χρήση της μετακίνησης, ίσως συμφωνήσετε στον αριθμό των γραμμών που θα χρησιμοποιηθούν ή πόσες φορές το γράφημα θα αναποδογυρίσει. Χρησιμοποιώντας την αντικατάσταση, ίσως συμφωνήσετε στον αριθμό των θέσεων μετακίνησης του αλφαβήτου. Προκειμένου να φτιάξει το κρύπτος, ο Σέμπον πήρε και τις δύο τεχνικές και τις χρησιμοποίησε για να κωδικοποιήσει τέσσερα χαρακτηριστικά μηνύματα, ώστε έπειτα να τα χαράξει σε χαλκό. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη προσέγγιση του θέματος κρύπτος που είπαμε έξω από τα γραφεία της CIA. Ένας μυστικός κώδικας που προσπαθούν να τον σπάσουν, να τον ερευνήσουν, να δουν τι θέλει να μας πει. Ένα θέμα της εποχής που απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ποιος άραγε έγραψε τον κώδικα αυτόν, γιατί τον έγραψε και τι μήνυμα υπάρχει. Το βέβαιο είναι ότι ο κώδικας αυτός αποτελεί ένα μυστήριο. Θα ήθελα λοιπόν εσείς κύριε Κόνστα, που έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τους κώδικες, να μου πείτε γιατί άραγε κανείς θα μπορούσε να φτιάξει ένα τέτοιο κώδικα μυστικό έξω από το πιο, αν θέλετε, εξειδικευμένο κέντρο στον κόσμο για την αποκωδικοποίηση οποιοδήποτε κώδικα, δηλαδή τη CIA. Και βεβαίως, πού αποσκοπεί αυτός ο κώδικας. Για να καθόμαστε να ασχολούμαστε εμείς μαζί του, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, το ότι υπάρχει κώδικα σε αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο αν δεν μπορούν να το σπάσουν. Όλοι οι κώδικες μπορούν να σπάσουν. Και με την ευκαιρία αυτό που έλεγε το κομμάτι για το Χίτλερ δεν είναι ακριβώς αλήθεια, είναι μύθος. Ο κώδικας ένιγμα είχε σπάσει χρόνια πριν από τον πόλεμο εν μέρη. Δημιουργείται λοιπόν μια ατμόσφαιρα γύρω από τους κώδικες, η οποία κάνει τον κόσμο να ασχολείται με τους κώδικες. Έτσι δεν είναι? Στην προκειμένη περίπτωση. Φαντάζομαι ότι ο στόχος αυτών που τους γράφουν δεν είναι τόσο απλός να ασχολείται ο κόσμος μαζί τους. Σαν έργο τέχνης. Ναι. Ίσως φαντάζομαι είναι και ότι ίσως θέλουν κάτι να πούνε, αλλά για κάποιους ειδικούς που μπορούν ίσως να διαβάσουν αυτούς τους κώδικες. Αυτό να σας πω μπορούν να το πούν και με απλά λόγια και μόνο λίγοι θα τα καταλάβουν. Δηλαδή έτσι όπως βλέπω αυτό τον κώδικα. Το πρώτο πράγμα που υποψιάζουμε είναι μήπως δεν λέει τίποτα. Mm-hmm. Και όμως θα σας αποδείξουμε μετά ότι λέει και μάλιστα το τέταρτο κομμάτι ακριβώς του κώδικα δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Το περίεργο είναι γιατί κανείς από τη CIA δεν έχει καταφέρει να ασχοληθεί και πολύ περισσότερο να αποκωδικοποιήσει αυτό το γλυπτό που είναι μέσα στα πόδια τους. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια κυρία στην Αγγλία, μια που, μας, που έχει μιλήσει και στο ραδιόφωνο. Η κυρία Λόγκα Ντάνκαν. Ναι, ναι. Η οποία έχει, έχει κάνει προσπάθειες, έχει βρει κάποια άκρη. Έχει καταφέρει μεταξύ άλλων να αποκωδικοποιήσει τα τρία πρώτα τμήματα του κώδικα κρύπτος, που πρόκειται να μας δώσουν κάποια στοιχεία ιστορικά. Βασικά εκεί στηρίζεται. Mm-hmm. Το τέταρτο όμως, το οποίο είναι και τέσσερις τελευταίες γραμμές, ακόμη παραμένει ένα μυστήριο. Δεν ξέρουμε αν θα λυθεί. Πάμε παρακάτω. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι ο κύριος Κασταμονίτης. Είναι ερευνητής, αρθρογράφος και έρχεται να μας εξηγήσει για ποιο λόγο γράφονται οι μυστικοί κώδικες, αλλά και πώς μπορεί κάποιος να τους σπάσει. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον τμήμα έχει να κάνει με κώδικες και μυστικά μηνύματα κρυμμένα σε χαρτονομίσματα. Υπάρχουν τελικά κρυφά μηνύματα κωδικοποιημένα μέσα στα γραμματόσημα και στα νομίσματα? Και στα γραμματόσημα και στα νομίσματα κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί σύμβολα κρυφά τα οποία έχουν σκοπό να δείξουν στοιχεία δύναμης των εκάστοτε ηγετών ή των ομάδων οι οποίες ήταν τότε στην εξουσία κατά καιρούς στα διάφορα κράτη. Στα 3.000 χρόνια που υπάρχει το νόμισμα σαν μέσο ένδειξης της χρηματικής αξίας υπάρχουν χιλιάδες αναφορές για μυστικά σύμβολα τα οποία για τον απλό πολίτη δεν σήμαιναν τίποτα απολύτως, αλλά για τις ομάδες οι οποίες ήταν στην εξουσία, μυστικές ομάδες ή ομάδες οι οποίες θέλανε να πάρουν την εξουσία σε σχέση με τον εκάστοτε ηγέτη, έδιναν κάποια σύμβολα. Τα παραδείγματα που υπήρχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με παροδίες γραμματώσματα τα οποία γελιοποιούσαν τους εκάστοτε ηγέτες, Χίτλερ, Μουσολίνι, Βιτόριο Εμμανουέλε της Ιταλίας και το καθεξής, και στα νομίσματα και στα χαρτονομίσματα τα οποία είχαμε εκατοντάδες περιπτώσεις πλαστών τα οποία προσπαθούσαν να περάσουν κάποιο νόημα ότι ο φασισμός καταραίει ή και το αντίστοιχο, αντίθετο, ότι καταραίει η αγγλική αυτοκρατορία. Ποιο
Ποιος είναι ο λόγος όμως που κανείς επιχειρεί να κωδικοποιήσει μηνύματα και να τα περάσει μέσα σε χαρτονομίσματα, σε κέρματα ή ακόμη και σε γραμματόσημα? Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο χριστιανισμός δημιούργησε ένα σύμβολο, τον νυχθή, το οποίο στην ελληνική γλώσσα σημαίνει Ιησού Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ. Και τα αρχικά της λέξης ο νυχθής οδηγούσαν στο ψάρι και ήταν σύμβολο αναγνώρισης μεταξύ των χριστιανών στους πρώτους τρεις αιώνες μετά από τη γέννηση του Χριστού και του χριστιανισμού. Υπήρχαν οι θρησκευτικές κάστες, οι οποίες περνάγαν σύμβολα μέσα και υπάρχουν ακόμα και τώρα. Θρησκευτικές αιρέσεις που έχουν δύναμη να περάσουν κάποια σύμβολα. Μυστικιστικές ομάδες, θα έλεγα ακόμα και θα ονοματίσω τη Μασονία, η οποία έχει σύμβολα σε πάρα πολλά χαρτονομίσματα και γραμματόσημα διαφόρων χωρών. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα θα μπορούσατε να μας δώσετε από ελληνικά νομίσματα? Μιλάτε βεβαίως για την εποχή που ακόμη η δραχμή ήταν το επίσημο νόμισμα της Ελλάδος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και αναφέρομαι ειδικότερα στα χαρτονομίσματα τα οποία βγήκαν από το 1974 και μετά, δηλαδή από την περίοδο της μεταπολίτευσης και μετά. Ανέφερα και προηγουμένως ότι έχουν εμφανιστεί χαρτονομίσματα τα οποία έχουν μασονικά σύμβολα πάνω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 500άρικο με το Καποδίστρια σε μία όψη, το επωνομαζόμενο πράσινο 500άρικο που βγήκε το 1983, το οποίο έχει τρία σημεία πάνω του, τα οποία είναι αυτό που λέμε κώδικες μασονικοί. Εδώ δεν κρύβεται αυτό το πράγμα και είναι φανερό ότι είναι μασονικοί κώδικες. Ποιοι είναι αυτοί οι κώδικες, μπορείτε να μας περιγράψετε περιληπτικά? Βεβαίως. Υπάρχει στην άνω δεξιά πλευρά, θα το δείτε και οπτικά, στην άνω δεξιά πλευρά υπάρχει το άστρο του Δαβίδ, το οποίο σχηματίζεται με δύο τρίγωνα. Στο μάτι του Αδαή είναι δύο τρίγωνα, το ένα ανάποδα στο άλλο. Αν πάρει το περίμετρο μόνο, σχηματίζεται το άστρο του Δαβίδ, το οποίο αυτό είναι εβραϊκό σύμβολο. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει το εβραϊκό σύμβολο στα ελληνικά χαρτονομίσματα. Δεν έχει σχέση με τη Μασονία. Πρόσθετα είναι εβραϊκό σύμβολο και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει στα ελληνικά χαρτονομίσματα. Δεν έχω δει την ελληνική σημαία στα ισραηλιτικά χαρτονομίσματα. Υπάρχει στη μέση ακριβώς και κάτω από την αξία ένα σχηματισμός μιας χειραψίας, της λεγόμενης μασονικής χειραψίας, δύο χέρια τα οποία δεν πιάνονται παλάμη με παλάμη αλλά καρπό με καρπό, τα οποία αυτά περικλείονται από έναν όφη που τρώει την ουρά του, είναι ο περίφημος ουροβόρος όφης, καθαρό μασονικό σύμβολο της μεγάλης μασονικής στοάς της Σκωτίας. Και υπάρχει και ένα κτίριο στην δεξιά κάτω πλευρά, το οποίο δεν αναφέρεται με λεζάντα ποιο κτίριο είναι. Επειδή η καταγωγή μου είναι από την Κέρκυρα, γνωρίζω ότι είναι το παλαιό θέατρο της Κέρκυρας, το οποίο καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς των Ιταλών το 1944 και γκρεμίστηκε μεταπολεμικά, το οποίο ήταν και ο χώρος το οποίο ήταν η πρώτη μασονική στοά της Ελλάδος. Εάν λοιπόν αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα σύμβολα, τι συμπεράσματα βγάζουμε? Ότι κάποιος προσπαθεί να μας περάσει μασονικά σύμβολα μέσα από το χαρτονόμισμα. Το 99% του κόσμου δεν το καταλαβαίνει. Με απότερο σκοπό όμως ποιον? Να γίνεις φίλος και να αντιδράσεις φιλικά σε κάποια σύμβολα τα οποία μεταγενέστερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την συγκεκριμένη ομάδα. Κάποιο άλλο χαρτονόμισμα ή απλά νόμισμα της Ελλάδος στο παρελθόν φέρει τέτοιο είδους κωδικοποιημένα μηνύματα? Βεβαίως, το γνωστό πεντοχίλιαρο μας τον μπλε με τον κολοκοτρώνη στην μπροστινή όψη, και υπάρχουν και δύο σημεία στην πίσω όψη. Στην μπροστινή όψη τα μηδενικά, όπως ήταν κολλητά το ένα με το άλλο στην ένδειξη 5000, δημιουργούσαν την ένδειξη 666. Φυσικά αμέσως γυρνάγαν και λέγαν όλοι ότι έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα, είναι κολλητά το ένα μηδενικό με το άλλο, όμως είναι χαρακτηριστικό 666, δεν έχει γίνει ποτέ από το 1830 που βγάζει η Ελλάδα χαρτονομίσματα, δεν έχει γίνει ποτέ να έχει κολληθεί το ένα μηδενικό με το άλλο και να έχει δημιουργηθεί αυτή ας πούμε, η ζεύξη που δημιουργεί το 666. Επίσης υπάρχει ο Ναός του Αγίων Αποστόλων, που σύμφωνα με την ιστορία μας, εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821, στην Καλαμάτα, στις 21 Μαρτίου του 1821 και όχι στις 25 Μαρτίου του 1821. Το μόνο θέμα όμως που εντός εγώ στους μοιημένους χτύπησε άσχημα είναι ότι αυτός ο συγκεκριμένος ναός έχει καταστραφεί από σεισμό
και ήθιστε σε χαρτονομίσματα μιας χώρας να μην βάζουμε κατεστραμμένα κτίρια. Και σε συνδυασμό με το 666 υπήρχαν πάρα πολλοί που λέγανε ότι αυτό είναι εντός εισαγωγικών ένα καρφί στην ευημερία της Ελλάδος, όπως το δει ο καθένας. Τουλάχιστον αυτά στο δικό μου το μάτι είναι ανάγνωστα και μπορώ να τα δω και να τα ξεχωρίσω και να τα καταλάβω. Στην πίσω όψη τώρα, στην οποία υπάρχει το περίφημο γεφύρι της Καρίτενας, στη δεύτερη καμάρα υπάρχουν τα δύο εξής περίεργα θέματα. Πρώτον, υπάρχει μια εξοχή πέτρας στο τέρμα της δεύτερης καμάρας, το οποίο μοιάζει από μακριά σαν να είναι μια πέτρα που εξέχει. Είναι αφύσικο να εξέχει στην καμάρα μια πέτρα. Σημαίνει ότι έχει καταστραφεί το γεφύρι. Κάτω από μεγεθυντικό φακό ή με μεγέθυνση, δείχνει σαν να είναι ένας μαύρος καλόγερος. Ξέρετε τι είναι όλοι ο μαύρος καλόγερος, ο Σατανάς. Με την έννοια που το ζωγραφίζει ο λαός στις καρικατούρες. Ακριβώς από κάτω υπάρχουν τρεις πέτρες. Οι τρεις πέτρες από μακριά δεν είναι τίποτα άλλο, είναι τρεις πέτρες. Όμως μοιάζουν, εάν τις δεις με μια έτσι, θα το έλεγα φιλελεύθερη ματιά, σαν τρεις άνθρωποι να προσκυνάνε τη συγκεκριμένη πέτρα που είπαμε προηγουμένως στο Σατανά, το μαύρο καλόγερο. Πραγματάκι το οποίο ούτε υπάρχει σε ζωγραφική απεικόνηση το συγκεκριμένο και ούτε έπρεπε να υπάρχει. Το επόμενο Σάββατο στις Πύλες του Ανεξήγητου, για πρώτη φορά τα αυστηρώς απόρριτα στοιχεία που υπάρχουν στη NASA και στα στρατηγία αεροπορίας Αμερικής και Αγγλίας για επαφές εξωγήινων UFO με τη Γη. Ποιοι και γιατί κρύβουν τα στοιχεία αυτά? Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-57-07-900 ή στο email piles@alter.gr. Διαφορετικά καλέστε μας στο γραφείο από Δευτέρα στο 210-57-07-852. Θέλω να σας βεβαιώσω για το εξής. Ξεφύγαμε τώρα λιγάκι από τους μυστικούς κώδικες. Για το θέμα αυτό που σας έχουμε ετοιμάσει για το ερχόμενο Σάββατο. Είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας από την πλευρά μας πολλών μηνών. Με τη συνεργασία βεβαίως ανθρώπων στο εξωτερικό. Οι οποίοι σε επίσημες θέσεις έχουν κάνει τη δουλειά αυτή να συγκεντρώσουν στοιχεία, απόλυτα στοιχεία, με αναφορές, με φωτογραφίες, με βίντεο. Από πιλότους αεροπλάνων, από αστροναύτες, για άγνωστη ταυτότητα ή πλάμινα αντικείμενα. Ένα υλικό που το έχουν και στη NASA και στα στρατηγεία Αμερικής και Αγγλίας, κυρίως της αεροπορίας και του στρατού, δεν το βγάζουν έξω. Θα σας εξηγήσουμε πώς αυτό, ένα μέρος από το υλικό αυτό, θα το δείτε το ερχόμενο Σάββατο. Υπάρχει μια διαδικασία που δεν μπορώ να την πω αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έχει σημασία είναι πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Είναι η πρώτη φορά. Που έτσι θα έλεγα ότι μπαίνουμε στα απόλυτα αυτά αρχεία και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά στοιχεία για τις περιπτώσεις αυτές που μερικοί μπορεί έτσι να τις διακομωδούν ότι δεν υπάρχουν εξωγήινες δυνάμεις κλπ. Ωστόσο υπάρχουν στοιχεία για εμφάνιση τέτοιων άγνωστης ταυτότητας αντικειμένων στον ουρανό της γης μας. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα βραδιά το ερχόμενο Σάββατο. Θέλω να πάω τώρα στον κύριο Τσικριτζή και να πω το εξής. Ποια η σχέση μεταξύ πληροφορικής και μυστικών κωδίκων, εάν μπορούμε με την πληροφορική να σπάσουμε ορισμένους μυστικούς κώδικες? Ναι, μπορούμε να σπάσουμε κάποιους κώδικες, αλλά θέλει πολύ χρόνο. Εξαρτάται πώς ο κωδικογράφος αποκρύπτει το μήνυμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν χρειάζεται εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια λεπτά για να σπάσει ένα κώδικα, τυπικά, ας πούμε, δεν φτάνουν όλοι οι άνθρωποι να δουλεύουν ή οι υπολογιστές για να δουλέψουν, να τους αποκωδικοποιήσουν. Ανεξάρτητα από το ερώτημα που μου θέσατε, με τους υπολογιστές μπορούμε να κάνουμε θαυμάσια πράγματα πάνω σε στατιστικές, ειδικά για το δίσκο της Φεστού, για την γραμμική Α, την γραφή, η οποία θεωρείται ότι δεν έχει αναγνωστεί, τη γραμμική Β, σε σχετήσεις. Και γενικότερα μπορούμε τα κομπιούτερ να φτιάξουμε πολύ καλούς τρόπους αποκωδικοποίησης και να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα. Αλλά αν η γραφή έχει λίγα σύμβολα, είναι πολύ δύσκολο να είσαι εσύ απόλυτος. Επειδή μπήκατε στο θέμα της Φεστού, του δίσκου της Φεστού, και το επόμενο θέμα θα παρουσιάσουμε, είναι μια γραφή, ένα μήνυμα, ένα κείμενο, ας το πούμε έτσι. Πολύ σημαντικό για την πολύ εποχή. Σημαντικό, το οποίο ακόμη όμως δεν είναι, υπάρχουν πολλές έτσι. Να φανταστεί και Χαρδαβέλα ότι αυτό το κείμενο φτιάχτηκαν ειδικές σφραγίδες, πιθανώς χρυσέ ή από κάποιο άλλο υλικό, σφραγίστηκε, ψήθηκε για να διατηρηθεί. Μάλιστα.
Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι τυχαίο. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής, ότι χρόνια τώρα προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν αυτό το μήνυμα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές εξηγήσεις. Καμία δεν μας έχει πείσει απόλυτα ότι είναι η σωστή. Γι' αυτό συνεχίζεται η προσπάθεια να αποκωδικοποιηθεί το μήνυμα αυτό, που πιθανότατα περιέχει και μια πολύ μεγάλη αλήθεια για τον κόσμο μας. Πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε, για να μπάσουμε και εσάς στο θέμα που κουβεντιάζουμε, για τον περίφημο δίσκο της Φεστού, να σας παρουσιάσουμε ένα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και το είχαμε παρουσιάσει και που μας ακριβώς δείχνει τι περιέχει αυτός ο δίσκος και πόσο μεγάλο, πόσο δύσκολο είναι και γιατί είναι τόσο δύσκολο να μάθουμε τι θέλανε να μας πούνε οι προγονείς μας όταν σχημάτισαν αυτό το δίσκο. Ο δίσκος της Φεστού, επειδή έχει κάποια σύμβολα όσον αφορά το λαβύρινθο, μπορούμε να το συνδυάσουμε με το μύθο της Αριάδνης? Όχι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θέλει να πει κάτι άλλο ο δίσκος. Είναι απλώς μια δέηση. Και το κείμενο, όπως παρατήρησα, μοιάζει πάρα πολύ με τους ορφικούς ύμνους. Οι επικλήσεις και τα επαναλαμβανόμενα είχαν υποψιαστεί οι επιστήμονες ότι είναι κάτι το οποίο είναι σαν προσευχή, σαν μια δέηση, και όντως έτσι είναι. Και αυτό είναι κάτι, μια ένδειξη ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Το 2008 ανακαλύφθηκε ο δίσκος Φεστού. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι. Και θα ήθελα να μου πείτε επίσης και τι είναι αυτό που κάνει τόσο σημαντική την ανακάλυψη. Ο πύλινος δίσκος της Φεστού είναι ένα απλό αντικείμενο, ένας κυκλικός πύλινος δίσκος, χειροποίητος, όπως φαίνεται, δηλαδή έχει φτιαχτεί στο χέρι. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει απάνω του αποτυπωμένα κάποια κείμενα που δεν γνωρίζουμε δυστυχώς ακόμα το περιεχόμενό τους. Δηλαδή, 242 σημεία, όπως τα λέγουμε, τα οποία μοιάζουν είτε με ανθρώπους, είτε με ζώα, είτε με αντικείμενα που μπορεί να τα αναγνωρίσει κανείς. Μερικά πάλι είναι δύσκολο να τα αναγνωρίσει κανείς. Έχουν οργανωθεί στις δύο επιφάνειες του δίσκου με τη μορφή κοχλία ή σπήρας, που ξεκινάει από έξω και τελειώνει στο κέντρο. Κάθε σειρά αυτής της σπήρας, του κοχλία, μοιράζεται σε κουτάκια. Στο κάθε κουτάκι έχει από 2 έως 7 σημεία ή σύμβολα. Μοναδικά τα σημεία, μοναδική η οργάνωσή τους με τον τρόπο αυτόν, είναι 45 διαφορετικά σημεία, τα οποία αποτελούν 61 ομάδες και στις δύο όψεις. Συνολικά όλα τα σημεία, επαναλαμβανόμενα, είναι 242. Σίγουρα πρόκειται για κάποιο κείμενο και η προσέγγιση του εξαρτάται από το τι συμβολίζουν, τι αξία, όπως λέμε, φωνητική έχουν αυτά τα σημεία. Αυτό ίσως είχε και θρησκευτικό χαρακτήρα. Αρχικά νόμισαν ότι αυτά τα σημεία ήταν λέξεις, δηλαδή ήταν ιδεογράμματα ή αλλιώς ιερογλυφικά, αν και δεν είναι ακριβής όρος. Δηλαδή συμβόλιζε το κάθε σημείο μια ιδέα ή ένα αντικείμενο. Η μελέτη όμως και η ανάλυση τους απέδειξε ότι η αξία τους δεν είναι εικονογραφική, δεν αντιστοιχεί κάθε σημείο σε μια εικόνα, αλλά είναι συλλαβική. Αυτό μας χρονολογεί και το δίσκο χαμηλότερα από ό,τι αρχικά είχε υποτεθεί. Τον χρονολόγησαν αρχικά γύρω στο 1750, αλλά οι τελευταίες χρονολογίες τον κατεβάζουν στα 1550, 200 χρόνια χαμηλότερα. Είναι η εποχή που έχουμε τη γραμμική αλφα γραφή, την ανακτορική γραφή, που είναι επίσης συλλαβική γραφή, αλλά αυτός ανήκει σε ένα άλλο σύστημα της ίδιας οικογένειας γραφών, συλλαβικών γραφών, που προς το παρόν δεν το ξέρουμε στις λεπτομέρειές του, γιατί τυχαίνει ακόμα να είναι το μοναδικό κείμενο σε αυτό το είδος γραφής. Οπότε οι ερμηνείες δεν μπορεί να είναι όλες υποθέσεις, δεν μπορεί καμία να αγγίσει τη βεβαιότητα. Βεβαιότητα μπορούσαμε να έχουμε μόνο αν είχαμε 2-3 ακόμα μία που να μπορεί να γίνει μια παραπολή και να γίνει μια στατιστική μελέτη και μια πραγματική αποκρυπτογράφηση. Οπότε οποιοδήποτε νομίζει ότι έχει κάτι να προτείνει για την ερμηνεία και για το περιεχόμενο της επιγραφής του δίσκου, του κειμένου,
την προτείνει. Έχουμε μπορεί και χίλιες προτάσεις και κάθε μέρα παρουσιάζονται και καινούριες. Τι το σημαντικό είναι αυτό που προσφέρει η ανακάλυψη όσον αφορά το δίσκο της Φεστού? Κοιτάξτε, το δίσκος είναι ένα μοναδικό έβριμα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή ότι κάποιος μπορεί να τον ερμηνεύσει. Διότι είναι έτσι τα στοιχεία που έχει μέσα, τα σύμβολα, με τα οποία δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Εγώ να φανταστείτε, σαν καθηγητής πληροφορικής που είμαι, κάνω την εξής εργασία στους μαθητές μου. Τους δίνω, χωρίς να το γνωρίζουν, τα στοιχεία κωδικοποιημένα με αριθμούς των συμβόλων του δίσκου, διαβάζοντας τον από την περιφέρεια προς το κέντρο. Και τους δίνω μερικές λέξεις, δηλαδή το 1 θα είναι, ξέρω εγώ, ο άνακτας, το 2 θα είναι ο νέος, το 3 κάτι άλλο. Και τους λέω, βάλετε και περίπου 20 επίθετα δικά σας. Και πηγαίνετε στο Word μέσα στην επιλογή Find a Replace. Παίζοντας δηλαδή σαν άσκηση. Βάζουν λοιπόν στον υπολογιστή και αντικαθιστά τα δικά τους επίθετα μέσα στο δίσκο. Ξέρετε πόσα ωραία ποίηματα έχουμε φτιάξει? Είναι μια πολύ ωραία άσκηση και τηλεθεατές θα μπορούσαν να το κάνουν, να πάρουν κωδικοποιημένο το δίσκο και να κάνουν αυτή την αντικατάσταση. Θα δείτε λοιπόν ότι είναι πολύ εύκολο να προκύψουν διάφορα ποίηματα. Αν η ανάγνωση της α πλευράς του δίσκου ήταν από την περιφέρεια προς το κέντρο, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια κάθετη γραμμούλα σε κάποια σημεία που πιθανόν να δείχνει το τέλος μιας φράσης, αλλά θα μπορούσε να είναι και μια κατάληξη. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις πάνω στο δίσκο και ειδικά να τον βάλουμε αυτά στοιχεία στον υπολογιστή και φτιάξουμε αυτό που θα σας δείξω τώρα, τον πίνακα συμφραστικών λέξεων, προκύπτει ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο θα είναι στο βιβλίο μου, όπου όλα τα σύμβολα του δίσκου έχουν ταξινομηθεί σε λέξεις και εδώ βλέπουμε το σύμβολο με τον άνθρωπο που τρέχει. Είναι όλες οι λέξεις που είναι ο άνθρωπος που τρέχει. Είναι δηλαδή ένα λεξιλόγιο. Εδώ είναι ο Φιλιστέος, όπως πολλοί τον λένε, ο άνθρωπος με τα φτερά. Και είναι όλες οι λέξεις που ξεκινάνε. Έτσι λοιπόν είναι μια προσέγγιση διαβάζοντας εξωτερικά το δίσκο που έχουμε για το λεξιλόγιο του δίσκου. Αντίστοιχα μπορούμε να έχω φτιάξει διαβάζοντας από το κέντρο προς την περιφέρεια αντίστοιχο και με όλους τους τρόπους. Βγαίνουν κάποια χαρακτηριστικά πράγματα, τα οποία μπορούμε να πούμε αυτά μόνο για το δίσκο, αν σταθούμε σε ένα καθαρά επιστημονικό επίπεδο, κάποιες φωνικές αξίες που δεν ξεπερνάνε τις 15 και τίποτα παραπέρα. Το επόμενο Σάββατο στις πύλες του Ανεξήγητου. Για πρώτη φορά τα αυστηρώς απόρριτα στοιχεία που υπάρχουν στη NASA και στη στρατηγία αεροπορίας Αμερικής και Αγγλίας για επαφές με άτια, με τη Γη. Ποιοι και γιατί κρύβουν τα στοιχεία αυτά? Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο τηλέφωνο 210-5707-900 ή στο email piles@alter.gr. Από Δευτέρα καλέστε στο γραφείο 210-5708-52. Κοιτάξτε, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για τον δίσκο της Φεστού και έχουμε εδώ πέρα κάποιους ανθρώπους που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν, έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα αυτό, θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ σοβαρή με το θέμα της ερχόμενου Σαββάτου. Δυστυχώς, αυτή η υπόθεση με πιθανές επαφές με εξωγήινες δυνάμεις, εξωγήινους πολιτισμούς έχει λίγο έτσι διακομωδηθεί στην εποχή μας. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν, φοβούνται να μιλήσουν με τους πάνω και αγλαφερούς. Υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι καραγκιόζηδες που βγαίνουν στην τηλεόραση, στην ελληνική, σε άλλες εκπομπές και λένε απίστευτα αυτά τα πράγματα, ότι ήρθα σε επαφή με εξωγήινο, έμεινα έγκυος από εξωγήινο και διάφορες βλακίες και τρέλες. Εμείς μένουμε, όπως ξέρετε, εδώ και 3,5 χρόνια σε αυτό το θέμα με πάρα πολύ υπευθυνότητα και σοβαρότητα, χωρίς να λέμε ότι ναι, υπάρχουν τέτοιες επαφές. Παρουσιάζουμε ό,τι στοιχείο σοβαρό υπάρχει από κυρίως ξένα κέντρα και από μαρτυρίες στην Ελλάδα για τέτοιου είδους επαφές. Στη συγκεκριμένη εκπομπή του ερχόμενου Σαββάτου είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτονται αυτά τα απόρριτα αρχεία αυτών των υπηρεσιών της Αμερικής και της Αγγλίας, της NASA και των στρατηγείων αεροπορίας Αμερικής και Αγγλίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία αυτά. Και δεν στηρίζονται μόνο σε περιγραφές, στηρίζονται και σε ντοκουμέντα. Αυτά τα ντοκουμέντα θα σας τα δείξουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που φτάσαμε επιτέλους σε αυτό το σημείο, μετά από μια προσπάθεια πολλών μηνών, να καταφέρουμε να έχουμε το υλικό αυτό στα χέρια μας, που το κρατάμε σαν κόριο οφθαλμού κρυφό, γιατί θα εμφανιστεί το ερχόμενο Σάββατο. Οπότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να είστε κοντά μας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
Πάμε τώρα στο δίσκο της Φεστού. Να πάμε στο δίσκο της Φεστού. Δίσκοι οι μένοι, δίσκοι οι δε. Εντάξει. Αλλά μόνος βρέθηκε, ενώ οι άλλοι. Ναι. Ο δίσκος της Φεστού λοιπόν είναι ένα θέμα τεράστιο που μας αφορά όλους μας. Υπάρχει εκεί πέρα ένα μήνυμα. Κάτι θέλουν να μας πούν οι προγονείς μας. Και όπως πολύ σωστά επισημάνατε πριν από λίγο, κάνανε ένα πύλινο δίσκο, τον ψήσανε για να μείνει στον χρόνο. Να μην καταστραφεί. Να πω κάτι σχετικό που έχει με το εξωγήινα και τον δίσκο της Φεστού, διότι έχει κυκλοφορήσει και αυτή η άποψη. Ναι, ναι, το ξέρω. Υπάρχει ένα σύμβολο που είναι, μοιάζει με υπτάμενο δίσκο, το οποίο ξέρετε δεν είναι υπτάμενος δίσκος. Το σύμβολο αυτό το έχουμε στη γραμμική Β και στη γραμμική Α και είναι ένας σάκος που έχει ένα λουρί που μοιάζει η εμφάνισή του, το οποίο είναι το σύμβολο που σημαίνει 12 χιτώνες, είναι σύμβολο μεταφοράς χιτώνων. Μάλιστα. Και ο Ντέγκεν, ας πούμε, το είχε πει ότι είναι ένα υπτάμενο αντικείμενο στο δίσκο της Φεστού. Πάμε, Γιάννη, παρακάτω. Μια βεβαίωση από τις εικασίες που υπάρχουν είναι ότι ο δίσκος αυτός δεν έχει ψηθεί εσκεμμένα, αλλά είναι το μόνο σωζόμενο έβριμα λόγω μιας πυρκαγιάς που υπήρξε και γι' αυτό ψήθηκε. Έχει ψηθεί, τον προτέρων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι διφορούμενο. Κύριε Χοψονίδη, ξέρω πολύ καλά από την κατηδίαν συζήτηση που είχαμε κάνει ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την προσπάθεια επεξήγησης του δίσκου της Φεστού. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου εξηγήσετε γιατί τόσο καιρό δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτόν τον περίφημο δίσκο και από την άλλη πλευρά ποια είναι η δική σας εξήγηση για τον δίσκο. Κοιτάξτε, για το πρώτο το θέμα είναι πως βεβαίως καθένας από τη δική του οπτική γωνία βλέπει τα πράγματα, προσπάθησε να εξηγήσει, να δώσει τις δικές του ερμηνείες. Αλλά δεν είναι καθόλου απλό για να πάρουμε να δούμε τα σύμβολα των διόψεων για να προσπαθήσουμε κατευθείαν να κάνουμε στην αποκωδικοποίηση. Το θέμα είναι αν εξαρτάται ποιος το βλέπει. Να πούμε μερικοί το βλέπουν ενός κείμενο. Ως κείμενο. Κείμενο. Ιδιόψεις κείμενο. Ναι, κείμενο. Μιλάμε για κείμενο. Κύριε Χατζονίδη, πριν προχωρήσει, θα σας διακόψω λιγάκι. Διότι εδώ πέρα συμβαίνει το εξής παράδοξο. Έχουμε να κάνουμε με ένα αντικείμενο, το οποίο έχει βρεθεί πότε. Πότε βρέθηκε ο δίσκος. 1908, στις 8 Ιουλίου. 1908. Μιλάμε λοιπόν για 80 χρόνια πριν. Και αυτό το κείμενο έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης όχι μόνο Ελλήνων επιστημόνων και κέντρων και πανεπιστημίων και ιδρυμάτων. Έχει πάει στο εξωτερικό, το έχουν βρει, το ψάχνουν. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν να βρούνε. Τι λέει, γιατί. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω πως πολύ σύντομα θα βρούνε τι λέει. Το θέμα είναι πως βλέπουμε κάποια σύμβολα στις διόψεις. Το θέμα είναι δεν είναι τα μοναδικά σύμβολα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. Έχει χρησιμοποιήσει πολλά σχήματα, διάφορα στοιχεία γραφής. Σε αυτό είναι αυτά τα συγκεκριμένα. Να πούμε, π.χ. στο ελληνικό αλφαβήτο υπάρχουν άλλα σύμβολα, άλλα σχήματα. Το θέμα είναι ποιος ήταν ο λόγος που ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τα σχήματα. Γιατί ήθελε να δείξει με αυτό. Το καθένα να αποτελεί κώδικα ή να πούμε κάτι διαφορετικό. Εγώ πιστεύω πως οτιδήποτε που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. Σύμβολα, σχήματα και διάφορες απεικονίσεις, δεν ξέρω τι, αυτά ήταν για έναν και μοναδικό λόγο. Για να κατοχυρώσει τα αποτελέσματα της θεωρητικής γνώσης. Στη γνώση του, για να κατοχυρώσει τη γνώση του. Πάμε στον κύριο Πανικολάου, να συνεχίσουμε. Κύριε Πανικολάου, μιλάμε για 242 σύμβολα, 64 ζεύγη λέξεων, διάφορες ερμηνείες που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς. Άλλες μιλάνε για ορφικούς ύμνους, άλλες μιλάνε για δεήσεις. Όλα αυτά αποσκοπούσαν. Πού, δηλαδή, υπήρχε ένα κρυμμένο μυστικό μήνυμα και αν ναι, γιατί θα έπρεπε να το φυλάξουν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, θα αρχίσω καταθέτοντας τις πολλές ενστάσεις που έχω και που ήδη έχουν συγκεντρωθεί στο κεφάλι μου. Αρχίσω όμως από το εξής. Ο καλύτερος κατάσκοπος είναι αυτός που δεν ξέρει ότι είναι κατάσκοπος. Και ο καλύτερος συνδρομητής στη συσκότηση είναι ο αποιεροποιημένος άνθρωπος, ζώντας σε μια εποχή που το ιερό έχει πάρει πόδι. Σε μια εποχή που είναι αδιασμένες οι ψυχές και οι καρδιές των ανθρώπων, όχι το ανεξήγητο, αλλά το κεκριμένο γοητεύει και συναρπάζει. Ο δάσκαλος του Ζεν τον δίσκο θα τον έσπαζε με μια θεαματική κίνηση και θα έλεγε τελειώσαμε με τη βάσανο και με τον γκάματο του μυαλού μας. Πάτε να φτιάξετε το φαγητό σας, πάτε να πλύνετε τα πιάτα σας, πηγαίνετε να καλλιεργήσετε τον κήπο. Αν υπάρχει κάποιο μήνυμα, που εγώ δέχομαι ότι υπάρχει ένα μήνυμα, μπορεί να είναι μια παιδιά, μπορεί να είναι μια σαχλαμάρα, μπορεί να είναι μια ευχή ενός ηκέτη. Μπορεί να είναι μια δέηση. Μια δέηση, μια ευχή ενός ηκέτη κτλ. Θα σας πω ότι με τις έρευνές μου, εγώ προσωπικώς έχω βρει τις σφραγίδες που σφραγίστηκε ο δίσκος. Όχι αυτός, αλλά που οι Μυκηναίοι, γιατί ο δίσκος είναι Μυκηναϊκός, δεν είναι Μινοϊκός, είναι Μυκηναϊκός. Έχουμε τέτοιες σφραγίδες. Ξέρουμε ότι αυτή η διαδικασία γινόταν, αλλά εγώ θα προχωρήσω παραπέρα. Εάν υπάρχει ένα μήνυμα κρυμμένο,
Εγώ θα βάλω την ερώτηση, ποιος πρέπει να το ακούσει, εδώ θα σας θυμίσω. Μην δώστε τα άγια στα σκυλιά. Μην βάλτε τα μαργαριτάρια στους χείρους και τα ποδοπατήσουν. Ο Ιπποκράτης λέει, τα ιερά στους ιερούς. Μας γοητεύουν οι κώδικες και θέλουμε να μάθουμε. Να μάθουμε από τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε προετοιμαστεί και δεν έχουμε διατεθεί. Έχω πολλές ενστάσεις για τον Jim Sanborn και για το κρυπτός. Επειδή είμαι καλλιτέχνης και επειδή γνωρίζω το έργο του Sanborn και επειδή ξέρω την νοοτροπία του και την αντίληψή του, ξεπερνώ γρήγορα το θέαμα που βλέπουν οι πράκτορες της CIA μπροστά στην καφετέρια τους. Γιατί είναι στην καφετέρια του Λάγνεϊ και κάθονται εκεί πέρα, πίνουν τον καφέ και βλέπουν το κρυπτός. Ο Sanborn πραγματικά λειτουργήσε έξοχα. Είναι έργο τέχνης. Το αν βεβαίως οι λογάριθμοι θα αποκωδικοποιηθούν και θα τους βρούμε και τις διατάξεις που ο ίδιος μαζί με τον δάσκαλο τον κρυπτό. Ναι, ναι. Αυτό δεν λέει πολλά. Μπορεί να λέει ο Sanborn. Τι τους είπε ο Sanborn σε μια συνέντευξη. Δεν ομολογώ. Δεν είναι για πόρνικα πράγματα και για τέτοια. Λέω ότι η ημέρα ήταν καλή και εγώ ήμουν σε μια κατάσταση εφορίας και σας έκανα αυτό το γλυπτό. Ο Sanborn όμως, επιτελώντας, πραγματοποιώντας ένα έργο τέχνης. Ο Sanborn είναι ο δημιουργός του κρύπτος. Ο γλύπτης. Για να το λέμε, είναι να 62 χρόνων. Τοποθετήθηκε το 1990. Έχει 17 χρόνια στη θέση αυτή. Ο Sanborn όμως τι μας είπε εκεί. Ότι το κεκριμένο αποκαλύπτεται. Ότι το πεπληρωμένο καινούται, αδειάζει. Ότι εγώ ζω και αύριο θα πεθάνω. Αυτή η θαυμαστή κοσμική συμπαντική διεργασία δεν μας έχει αγγίξει. Μα προπάντων η εποχή αυτή είναι μια εποχή ερημοποίησης των ψυχών μας. Εγώ λέω τούτο. Εάν προετοιμαστούμε βαθιά και εσωτερικά, το μεγάλο μυστήριο μπροστά μας θα φανερωθεί. Δεν υπάρχουν άλλοι κώδικες. Δεν έχει έρθει ακόμα η κατάλληλη στιγμή, δηλαδή να είμαστε εσωτερικά. Δεν την έχετε επιτρέψει εσείς, εγώ και ο καθένας μας. Ζούμε στην πιο βάρβαρη εποχή. Μάστε. Ακούστε κάτι, ακούστε κάτι. Μια διαφορετική άποψη. Στην μετόπη του δελφικού ναού του Απόλλωνος, εκαλείτο ο προσερχόμενος, ο οικέτης στην αυτογνωσία. Όλα αυτά ξεκινάνε από την αυτογνωσία. Το πέρασμα στη μεμόρια Μούντι, στην κοσμική μνήμη, θα επισυμβεί όταν εγώ διατεθώ για αυτή την διάθεση της κοινότητας. Είμαστε μια ελεηνή εκδοχή πλέον ανθρώπων. Πέρα από την φιλοσοφική αυτή προσέγγιση του θέματος. Μα έτσι είναι. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μου αρέσει πάρα πολύ που το είπατε και το άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει κάτι πρακτικό όμως. Δεν μπορεί κανείς να απορρίψει ότι από το δίσκο της Φεστού μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποια κείμενα τα οποία είναι κωδικοποιημένα. Κύριε Χαραδεβέλα, σας διακόψω. Ξέρετε τι σας είπα, ότι τα έχουμε τα μυστικά, αλλά δεν θέλουμε να σας τα πούμε. Αν το καταλάβατε, είμαι πάρα πολύ αιρητικός και πολύ ριζοσπαστικός. Σας κατέθεσα πριν, ναι, με άλλα λόγια, ναι, με αλληγορικό τρόπο, ναι, όπως το συνηθίζει η τέχνη, ότι έχουμε τη γνώση. Αλλά δεν θέλουμε να την πούμε. Ποιος την έχει και γιατί δεν την αποκαλύπτει, συγγνώμη. Εμείς. Όταν λέτε αυτό δεν εμείς. Έχω. Εμείς. Η γνώση ήδη υπάρχει. Δεν έφυγε ποτέ. Μην ψάχνετε τι είναι ο δίσκος της Φεστού ή τι συμβαίνει εκεί ή τι θέλει να πει η CIA. Θα έχετε εκπομπή για τα UFO. Υπάρχουν βεβαιωμένα στοιχεία. Υπάρχουν αυτά. Είναι συγκεντρωμένα. Θα βάλουμε μια ερώτηση. Θα βάλουμε ένα κλειδί. Πρέπει να τα μάθετε. Έχω ενστάσει πολλές. Οι κύριοι αυτοί που μίλησαν στα βίντεο σας, τι κάναν. Συνέδραμαν στην συσκότηση. Οι ενστάσεις μου είναι πάρα πολλές. Γιατί και έρευνησα και γνωρίζω και διαθέτω πληροφορίες. Αλλά τι λέω. Εγώ θέλω το έργο του Χαρδαβέλα να προχωρήσει. Σας το είπα και την άλλη φορά. Το ανεξήγητο είναι συνεκβανών. Η εποχή μας το ανεξήγητο το χρειάζεται. Δεν, ναι, είναι παραξενιά. Αλλά λέτε ότι ξέρουμε την αλήθεια, αλλά δεν τη λέμε. Δεν σας τη λέμε, σας το είπα και την άλλη φορά. Όταν ήρθαν οι άνθρωποι και είπαν, Παπα-Νικολά, ξέρουμε ότι ξέρεις, αλλά δεν μιλάς. Θα βάλουμε τόσα εκατομμύρια να φτιάξουμε τα σπάθη. Μάστε που το συζητήσαμε. Ναι, ναι. Και εγώ τι είπα. Τα ιερά δεν δίνονται έτσι. Ξέρετε κάτι, εμένα με ενοχλεί αυτός ο μυστικισμός. Θέλετε να μιλήσουμε για τα UFO. Θέλετε να μιλήσουμε. Όχι, είναι συμπαρακτικά. Ποιος θα τα ακούσει. Τα UFO είναι μεγάλη ιστορία, θα τα δούμε το ερχόμενο Σάββατο. Αυτός ο μυστικισμός εμένα με ενοχλεί όμως. Όχι, είναι ορθολογισμός. Και εμένα με ενοχλεί. Είναι ορθολογισμός. Δηλαδή, ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να τα δούμε και δεν θέλουμε να τα πούμε και κάποιοι τα ξέρουν και κάποιοι δεν τα ξέρουν. Αυτός ο μυστικισμός με ενοχλεί πάρα πολύ. Κύριε Χαρδαβέλα, ή τα ξέρουμε και είναι αυτά, ναι, ή δεν ξέρουμε τίποτα και τα ψάχνουμε. Κύριε Χαρδαβέλα, είναι πάρα πολύ απλό. Ακούστε, ακούστε. Η αρχαία ελληνική. Αλλιώς πάμε στο μεσαίωνα, έτσι. Ακούστε, όχι. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ο αρχαίος ελληνικός λόγος. Ο αρχαίος ελληνικός λόγος βασίζεται στο ότι απέναντί του δεν έχει να κάνει με το απόρριτο, αλλά με το άρρητο.
Το μυστήριο δεν είναι κεκριμένο, δεν είναι κωδικοποιημένο, δεν είναι στρατηγοί που θα μαλώσουν και που εκεί έχουμε κώδικες. Δεν είναι ο δίσκος της Φεστού το παιχνίδι των κωδικοποιητών. Θέλω να βάλουμε και στην κουβέντα για κάποιους άλλους. Ορίστε. Στην πραγματικότητα, οι κώδικες είναι παντού. Το κλειδί είναι να μπορέσουμε να τους διαβάσουμε. Δηλαδή, τα πάντα στον κόσμο είναι κώδικας. Εγώ τώρα που σας βλέπω, μεταφράζεται ο κώδικας της όψης σας μέσα στον εγκεφαλό μου. Τα χρώματα έχουν κώδικα, τα λουλούδια, η μουσική, τα πάντα είναι κώδικα. Όταν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο λέει, ότι όταν μπορέσουμε να αντιληφθούμε αυτόν τον κώδικα, ίσως μέσα από τη μελέτη των άλλων κωδίκων, τότε θα καταλάβουμε από μόνοι μας αυτό που πρέπει να καταλάβουμε. Το ζήτημα είναι, αν μου επιτρέψεις Όλγα, ποιος είναι αυτός ο οποίος κρίνει αν εμείς είμαστε διατεθειμένοι και είμαστε έτοιμοι για να δεχτούμε το μήνυμα. Ικανότητά μας να ερμηνεύσουμε το. Νομίζω ότι είναι εγωιστικό, δηλαδή με την έννοια. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, κύριε Παπανικολάου. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει κάποιος να αποκρύπτει την πληροφορία αυτή και να την κρατάει για την. Αν είμαστε ικανοί να ερμηνεύσουμε τον κώδικα, τότε τον έχουμε κερδίσει. Μα κάποιος κρατάει την γνώση αυτή για να ερμηνεύσουμε. Εγώ έστω και πω τον κώδικα σε εσένα, δεν τον έχεις κερδίσει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κύριε Τρίγια, εσείς δεν έχετε μιλήσει ακόμη, παρακαλώ ορίστε, σας ακούω και εσάς τώρα και μετά προχωράμε. Να συγκρίνωσα πάνω σε αυτό το θέμα. Οι κώδικες πράγματι στέλνουν μηνύματα για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Είμαστε, λένε πολλοί, ότι είμαστε στα πρόθυρα της εποχής του υδροχώου, όπου λέγεται ότι όλα τα μυστικά τα κεκριμένα θα αποκαλυφθούν. Θα σας θυμίσω μόνο ότι το έχει πει και ο Χριστός αυτό. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα μυστικό που δεν θα αποκαλυφθεί. Και αυτή είναι η θεολογική άποψη τώρα. Δεν είναι θεολογική ακριβώς. Ναι. Δεν είναι θεολογική. Λένε λοιπόν πάρα πολλοί που έχουν ασχοληθεί με αυτά ότι στην εποχή μας θα αποκαλυφθούν όλα. Ό,τι μυστικό υπάρχει, της φύσης, του σύμπαντος θα αποκαλυφθεί. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί αν παρατηρήσουμε το λεξιλόγιο του δίσκου, υπάρχουν λέξεις που είναι ακριβώς ίδιες, συλλαβές, αλλά βλέπουμε και ένα κλειτό σύστημα. Δηλαδή βλέπουμε γενικές, δοτικές. Είναι μια προσπάθεια που έχουμε κάνει τώρα, μέσω των υπολογιστών, ταξινομώντας όλα τα σύμβολα. Βλέπουμε ότι είναι μια συλλαβική γραφή. Έχετε φτάσει κάπου. Έχω φτάσει ένα συμπέρασμα. Πού, σε τι, το τι είναι, αυτό, είναι αυτό που περιέχεται στο δίσκο της Φεστού. Το γράφω και στο βιβλίο αυτό μέσα. Πέστε μας το αν θέλετε. Και έχω και ένα CD το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην αποκρυπτογράφηση. Δηλαδή είναι τα fonts του δίσκου, το βάζεις στον υπολογιστή σου και κάνεις. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, που έχετε φτάσει. Το μήνυμα είναι αυτό. Τι λέει. Μπορείτε να το δείξετε. Παρατηρώντας την 4 και την 6 γραμμή, είναι 12 συλλαβές ίδιες ένα ρεφρέν. Πού σημαίνει. Στην αλφα πλευρά. Επειδή είναι 12 και 12 μακρές συλλαβές είναι ο σπονδίος στίχος, βγαίνει ότι η αλφα πλευρά είναι σπονδίος στίχος. Δηλαδή. Γιατί από εκεί και πάνω, ανά 12. Είναι ποίημα, αυτό εννοεί. Σπονδίος, θα σας πω τι σημαίνει. Θα σας πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, απευθύνεις ένα κοινό που είναι πολύ. Και γνωρίζει και εγώ. Και εγώ δεν το ξέρω τι είναι σπονδίος στίχος. Είναι σπονδίος. Καταλαβαίνω. Είναι μακρός, μακρός. Είναι επιβλητικός ύμνος. Είναι. Επιβλητικός ύμνος. Μάλιστα. Θρησκευτικός. Ναι, για είναι σπονδές. Δηλαδή σπονδές. Οι σπονδές χρησιμοποιούνταν και λέγαμε σπονδά συγχέης ομνή. Κατάλαβα. Οι σπονδές στο Θεό. Με το Θεό. Είναι μια συμφωνία. Αυτό είναι στη μία πλευρά. Στη μία πλευρά. Και στην άλλη. Αυτό δεν ισχύει ο σπονδιός στη β' πλευρά. Δεν ισχύει αυτό ακριβώς. Και ο Εύας είχε πει ότι βλέπω ένα. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέτε ότι είναι ένας σπονδίος ύμνος. Μια σπονδή στους θεούς. Δέηση. Ας το πούμε έτσι απλά. Ναι. Τι λέει, ξέρετε. Να σας πω τι λέει. Λέει το εξής, ότι η λέξη που είναι κλειδί εδώ μέσα, που υπάρχει μία φορά, νομίζω, στη Β', είναι η λέξη ποντά, σπονδάς. Διότι όλοι οι σπονδίοι στίχοι έχουν τη λέξη, τη δυσύλλαβη ποντά. Σπονδάς δηλαδή, έτσι θα τη γράφαμε στη γραμμική Β'. Αν είναι ελληνικός βέβαια, έτσι μιλάμε, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι και ελληνικός. Με βάση λοιπόν τη λογική αυτή, τώρα τι βρήκαμε στην αρχαία γραμματεία. Ο Ραδάμανθης, πώς ονομάστηκε σπονδίος ο στίχος. Ο Ραδάμανθης ήταν ο πατέρας του Φέστου στη Γόρτινα, ξέρετε. Ο Ραδάμανθης εκτέλεσε, λέει, σπονδές στην Αρκαδία, ψάλλοντας με τα ίσο ρυθμών, και από εκεί πήρε το όνομα σπονδίος. Από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν βρίσκομαι το πρώτο μετρικό ποίημα, ας πούμε ποίημα, ύμνο με μετρική, στη μινωική εποχή. Άρα ισχύει και ο δίσκος αυτός. Είναι ένας ύμνος. Δεν ξέρουμε τι λέει ακριβώς, αλλά έχουμε βρει ένα κλειδί το οποίο το περιγράφω και κάποιες συχνότητες. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, υπάρχει αυτός ο πανκ. Μην μπούμε σε αυτή την λεπτομερή διαδικασία, διότι αρχίζουμε να μπερδευόμαστε. Υπάρχει κάτι εδώ. Όχι, όχι. Εγώ θα ήθελα. Θα επιστρέψουμε στο δίσκο της Φεστού, διότι υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να τα δούμε. Είναι πιο σύγχρονα.
και που ίσως... Και εγώ θέλω να σας κάνω δώρο ένα βιβλίο για, με καλή αποκρυπτογράφηση, γιατί μπορείτε να την κάνετε και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πάρω μετά στο τέλος. Λοιπόν, να αφήσουμε για λίγο το δίσκο της Φεστού με όλες αυτές τις εξηγήσεις που δίνονται. Δεν είναι η μοναδική που ακούτε τώρα. Υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις. Από άλλους που λένε άλλα, διαφορετικά πράγματα. Γεγονός είναι ότι ποτέ δεν έχει αποδεχθεί όλη η επιστημονική κοινότητα μία εξήγηση του δίσκου της Φεστού. Γι' αυτό και λέμε ότι μένει, ότι μένει μυστικός, ένας μυστικός κώδικας. Θέλω να πάμε λιγάκι τώρα έξω από την Ελλάδα. Να πάμε στο αεροδρόμιο Denver της Αμερικής. Είναι το πιο μεγάλο αεροδρόμιο που έγινε στην Αμερική. Είναι πέμπτο το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο. Δημιουργήθηκε σε ένα χώρο που δεν έπρεπε να γίνει αεροδρόμιο. Σε αυτό το χώρο, στο Denver, σε μια έρημο, επικρατούν θυελές, άνεμοι, φοβεροί, συχνά διακόπτονται πτήσεις. Ρωτάνε πολύ γιατί έγινε εκεί το αεροδρόμιο. Υπάρχουν εξηγήσεις συνωμοσιολογικές και υπάρχουν και εξηγήσεις ρεαλιστικές, επιστημονικές. Αν σκεφτεί κανείς μόνο και το κόστος που χρειάζεται. Και το κόστος ήταν τεράστιο. Γιατί σας το δείχνω το θέμα. Διότι το αεροδρόμιο Denver έχει μερικές παραστάσεις μέσα. Όλοι μιλάνε για κάποιες παραστάσεις που είναι ένας τεράστιος μυστικός κώδικας. Κάτι θέλουν να μας πούν αυτοί που δημιούργησαν τις παραστάσεις αυτές. Δείτε το θέμα και μετά θα το κουβεντιάσουμε. Ποιο μήνυμα κρύβεται πίσω από τις ανακατεμένες, ασύνδετες και αλλοπρόσαλες στιχογραφίες στο νέο αεροδρόμιο του Denver των Ηνωμένων Πολιτειών? Τι θέλουν άραγε να μας πούν αυτοί που σχημάτισαν αυτές τις μπερδεμένες στιχογραφίες, όπου μπλέκονται η εξωγήινη με τον ιό του AIDS, το ξύφος του Ισλάμ με την σβάστικα των Ναζί, οι μασονικές στοές με αποκριθιστικά σύμβολα και άλλα πολλά τέτοια ασύνδετα και παρανοϊκά? Χιλιάδες αποκρυπτογράφοι σε όλο τον κόσμο πιστεύουν ότι αυτές οι περίεργες στιχογραφίες στο αεροδρόμιο του Denver αποτελούν ένα γιγαντιαίο μυστικό κώδικα που προσπαθούν ανεπιτυχώς μέχρι σήμερα να τον σπάσουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι τρομακτικές στιχογραφίες επικονίζουν μια παγκόσμια γενοκτονία. Προσέξτε τον Ναζί εξωγήινο που φοράει μια μάσκα αερίων και με το ξύφος του σκοτώνει ένα περιστέρι, το σύμβολο της ειρήνης για τους χριστιανούς. Παρατηρήστε το ίχνος που αφήνει το όπλο στο πέρασμά του, ένα πολύχρωμο εθερικό ουράνιο τόξο με ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες. Ίσως να σχετίζεται με τον ψεκασμό της ατμόσφαιρας με θανατηφόρες τοξίνες και χημικά σπρέι που έχουν θανατηφόρα αποτελέσματα για τον πληθυσμό. Όμως, ο εξωγήινος της ηχογραφίας φοράει μάσκα αερίων που του παρέχει ανοσία στα τοξικά και δίπλα φέρετρα, κυρίως με παιδιά μέσα σε αυτά. Η εξήγηση μπορεί να είναι ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, που η γη θα έχει πλέον δηλητηριαστεί από τα τοξικά απόβλητα των βιομηχανιών, έρχονται και επιβιώνουν μόνο οι εξωγήινοι, ενώ τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον και ελπίδα. Πολλοί Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ερευνητές των τοιχογραφιών του αεροδρομίου Denver συνδέουν αυτό το τεράστιο αεροδρόμιο, το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στις ΗΠΑ και τρίτο σε όλο τον κόσμο, με εξωγήινες επαφές και δραστηριότητες. Όσοι ασχολούνται με τις σχέσεις ανθρώπων με εξωγήινους πολιτισμούς προσπαθούν να λύσουν ένα γρίφο που έχει όμως πολλούς μπερδεμένους κόμπους. Πρώτο ερώτημα είναι η επιλογή της τοποθεσίας που δημιουργήθηκε το αεροδρόμιο, δεδομένου ότι στο σημείο αυτό επικρατούν πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και θύελλες, που προκαλούν συχνά ματέωση εκατοντάδων πτήσεων. Η περιοχή είναι εντελώς απομονωμένη από τον άλλο κόσμο, σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από την πόλη του Denver. Ένα άλλο ενιγματικό γεγονός είναι ότι χτίστηκαν υπόγεια επίπεδα και κτίρια που στη συνέχεια θαύτηκαν κάτω από χιλιάδες τόνους χώματος με τη δικαιολογία ότι τα κτίρια εκείνα ήταν ελαττωματικά. Για την κατασκευή των έργων αυτών προσελήφθησαν εταιρείες και εργάτες που σύντομα απολύθηκαν προφανώς, όπως λένε κάποιοι, για να μην έχει κανείς πλήρη εικόνα του έργου. Σύμφωνα με τους ερευνητές Alex Christopher και David Icke, κάτω από το αεροδρόμιο του Denver υπάρχει μια τεράστια βάση έκτασης περίπου 8 τετραγωνικών χιλιόμετρων,
στην οποία εργάζονται άνθρωποι από κοινού με εξωγήινους. Οι δύο ερευνητές στηρίζουν την άποψή τους σε μαρτυρίες εργατών. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν την ύπαρξη 8 υποεπιπέδων και την εκπομπή υπερήχων και υποήχων, εξαιτίας των οποίων αρκετοί επιβάτες αναφέρουν δυσφορία μόλις πατήσουν το πόδι τους στο αεροδρόμιο. Από εκεί και πέρα, πολλοί είναι αυτοί που ψάχνουν το μεγάλο μυστικό μήνυμα που κρύβουν οι παραστάσεις της τεράστιας τοιχογραφίας και όλα όσα υπάρχουν μέσα στο αεροδρόμιο. Για παράδειγμα, υπάρχει μια αεροφωτογραφία του αεροδρομίου που συνολικά, έτσι όπως είναι χτισμένο, θυμίζει ναζιστική σβάστικα. Προχωρώντας στη μελέτη της τοιχογραφίας, διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι υπάρχουν σε αυτή πολλά μασονικά σύμβολα και το μήνυμα μιας νέας τάξης πραγμάτων που έρχεται στον κόσμο μας. Στη μεγάλη αίθουσα του αεροδρομίου υπάρχει μια τεράστια μαρμάρινη πλάκα πάνω στην οποία απεικονίζεται ένας μασονικός διαβήτης. Μεγάλη αίθουσα, οι τέκτονες ονομάζουν το χώρο όπου κάνουν τις μυστικές συναντήσεις τους. Διακρίνονται οι λέξεις «μέγα κτίσμα» στο κέντρο της πλάκας και λίγο πιο κάτω υπάρχει η ονομασία «Αεροδρόμιο Επιτροπής του Νέου Κόσμου». Στις τοιχογραφίες κυριαρχεί το σχέδιο για μια νέα τάξη, την οποία όμως κανείς από εμάς δεν θα ζήσει για να τη δει. Το ιστορικό design του πατώματος στο αεροδρόμιο του Ντένβερ φέρει τα ίδια περίεργα σχήματα. Σε μια άλλη τοιχογραφία στο προσκήνιο βλέπουμε νεκρούς και στο παρασκήνιο υπάρχει μεγάλη φωτιά που καίει την πόλη. Ανάμεσα στους νεκρούς και την πυρκαγιά υπάρχουν οι επιζώντες που κρατάνε κάποια ζώα. Εξαφανισμένα ή σπάνια είδη ζώων που θα τα απελευθερώσουν όταν ολοκληρωθεί η καταστροφή και επανέλθει η τάξη στον κόσμο μας. Τα ζώα αυτά θα επανέλθουν στη ζωή μέσα από μια γενετική μηχανή, ενώ διακρίνεται η φύση να έχει πάλι ανθίσει. Το θέμα είναι η αναγέννηση μέσα από το θάνατο. Πρόκειται βέβαια για ένα κοινότυπο θέμα που συναντάμε στις θεωρίες της ναζιστικής Γερμανίας και στην ιστορία των Αστέκων. Ποια μηνύματα κρύβουν όλες αυτές οι εφιαλτικές παραστάσεις στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, ίσως δεν το μάθουμε ποτέ. Πολλοί πιστεύουν ότι οι καλλιτέχνες που δημιούργησαν αυτές τις τοιχογραφίες βρισκόντουσαν σε κατάσταση mind control, δηλαδή υπό πλήρη επηρεασμό του εγκεφάλου τους από κάποιους που ήθελαν να μεταδώσουν ένα μυστικό κώδικα. Ένα κώδικα που αν ποτέ κάποιος μπορέσει να τον σπάσει, ίσως μάθουμε εφιαλτικές αλήθειες για το μέλλον μας. Θέλω να μείνουμε σε μια απόσταση από το θέμα αυτό για τον εξής λόγο. Μπορεί να είναι ανακατεμένες παραστάσεις. Κάποιοι λοιπόν πήγαν εκεί πέρα και ζωγράφησαν ορισμένα πράγματα. Αυτοί που μπαίνουν όμως λίγο πιο βαθιά στην ιστορία αυτή και δεν μένουν απλά στην επιφάνεια, ότι βλέπουμε κάποιες παραστάσεις περίεργες, όπως είδατε στο βίντεο, μπλέκονται αλλοπρόσαλα πράγματα. Σβάστηκα τον Ναζί με ξύφι Ισλαμικά. Εξωγήν με μάσκες, με μωρά τα οποία υπάρχουν και... Και με το Περιστέρι του Ξενικού. Ό,τι απεικόνηση μπορεί να φανταστεί κανείς. Εάν κανείς αποδεχθεί ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα μήνυμα, είναι μια ζηλιάκι να είναι εφιαλτικό όλο αυτό το πράγμα. Να προαναγγέλει μια εφιαλτική εποχή που έρχεται. Και πιθανόν να έρχεται. Έτσι, με όλα αυτά που βλέπουμε με τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και λοιπά και την καταστροφή της γης, πιθανόν αυτό να θέλουν να μας πούνε. Το ερώτημα για μένα είναι εάν αυτό είναι μια προσπάθεια συνειδητή από κάποιους να δώσουν ένα μήνυμα ή αν είναι εντελώς τυχαίο. Να προσθέσω αυτό ότι ανάλογες τοιχογραφίες υπάρχουν σε ένα πανεπιστήμιο, το John Hopkins, αν δεν κάνω λάθος, της Αμερικής. Εκεί βλέπουμε ότι κάποια από τα σύμβολα είναι ενδεχομένως κοινά. Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι στην μαρμάρινη πλάκα που είδαμε στο αεροδρόμιο μέσα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι υπάρχει η επιγραφή για μια επιτροπή του νέου κόσμου. Αυτό είναι που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Επίσημη εκδοχή που υπάρχει, συν την επίσημη εκδοχή, όταν ερωτήθηκαν, απάντησαν ότι απλώς θέλαμε να περάσουμε ένα αντιπολεμικό μήνυμα και οι καλλιτέχνες το εξέφρασαν με αυτόν τον τρόπο. Εμένα βρίσκει βέβαιως πολύ αντίθετο εάν το μήνυμα που περνιέται είναι για μια νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται. Έτσι. Μου θυμίζει λίγο χιλιαρική Γερμανία αυτό το πράγμα. Είναι, όπως βλέπετε, λέει, πράγματα λίγο μπερδεμένα. Θέλω λοιπόν να μας βοηθήσετε λιγάκι να προσεγγίσουμε το θέμα. Να ξεκινήσω από τον κύριο Παπα-Νικολάου. Τι
αντιλαμβάνεστε εσείς από όλα αυτά? Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν υπάρχουν μηνύματα άγρια, εφιαλτικά, για τις επερχόμενες αυτές εφιαλτικές κοινωνίες. Είναι μία ακόμη έκθεση, μία κατάσταση αυτού του ανθρώπινου ψυχισμού, του λαβυρινθόδους. Είμαστε εμείς όλοι εκεί. Είναι σαν τα γραφίτι που κάνουν τα παιδιά στους τοίχους. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μία πολυπολιτισμικότητα διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Εμείς οι άνθρωποι ανά πάσα στιγμή βγάζουμε πολλούς και διαφόρους χαρακτήρες από μέσα μας, από τέρατα μέχρι γαλινεμένες εικόνες κτλ. Κτλ. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί που συνέρχονται πολλοί, που είναι ένας κοινός χώρος, δημόσιος χώρος, έπραξαν σοφά. Είναι ένα καλλιτεχνικό έργο που προσεγγίζει όλους εμάς. Ίσα-ίσα δεν θέλησαν να αποδιαιτήσουν, δεν θέλησαν να περιθωριοποιήσουν. Όσο για τα σύμβολα που βλέπουμε, η σβάστικα πάει μας κάνει, δεν είναι του Χίτλερ. Αλίμονο η σβάστικα είναι το εκπληκτικότερο σύμβολο που υπάρχει. Είναι το δομικό στοιχείο που θα συνθέσει το δυναμικό γίγνεσθε της ζωής. Η σβάστικα είναι το ιερότερο των συμβόλων. Τώρα, αν ο Χίτλερ την έκλεψε και την πήρε και την ιδιοποιήθηκε, εντάξει, οκ. Αλλά... Ένα λεπτό, βάλτε μια τελεία, ορίστε παρακαλώ, τι θέλει να πείτε. Το μικρόφωνο λιγάκι, το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο, πού είναι το μικρόφωνο, για να μπαίνετε και εσείς στην κουβέντα, γιατί εγώ δεν θέλω να σας βλέπω έτσι απραγείς και αμίλητους. Ο κύριος θέλει να πει ότι η σβάστικα είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο, αυτό δεν θέλετε να πείτε. Όχι. Αλλά αριστερό στροφό, όχι δεξιό στροφό, το ξέρετε και δεν το πάτε. Ναι, βεβαίως. Θέλετε να σας τα πω όλα για τη σβάστικα, να μην χάσουμε χρόνο. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Ακούστε, αριστερόστροφο. Ακούστε, θα κερδίσετε. Θα μάθετε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη διαφορά. Θα μάθετε κάτι πολύ σημαντικό. Η πότνια Θηρών, ακούστε, η πότνια Θηρών, η Αρτέμιδα, η αδερφή του Απόλλωνα, στην αγγειογραφία της αρχαϊκής περίοδου, έχει αριστερόστροφες βάστικες. Λοιπόν, τι θέλετε να σας τα πω τώρα εδώ όλα αυτά. Δεν κρύβει τίποτα. Ναι, ξέρετε γιατί. Μην τα βλέπουμε όλα δημοσιολογικά. Δεν κρύβει τίποτα ο άνθρωπος. Το να περνάμε ισογράφοι κάναν οι καλλιτέχνες και το είδαν έτσι, να σου πω κάτι απλό. Σε ένα χώρο αδρομή θα βάλεις νεκρά παιδάκια και ανθρώπους που πεθαίνουν και μάσκες. Την Κερνίκα του Πικάσο την έχετε δει, αγαπητέ μου κύριε. Συγγνώμη, την Κερνίκα του Πικάσο την έχετε δει. Την Κερνίκα του Πικάσο. Λοιπόν, δύο λεφτά, δύο λεφτά. Εσείς είναι φρικτό. Πώς είναι το όνομά σας? Δύο λεφτά, σας παρακαλώ. Πώς είναι το όνομά σας? Γιώργος Γερολυμάτος. Με τι ασχολείστε, κύριε Γερολυμάτος? Αν θέλετε να μας πείτε. Αν δεν θέλετε, δεν μας λέτε. Εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι αυτό που είδαμε στο Ντένβερ είναι ένα μήνυμα και δεν είναι κάτι τυχαίο? Σίγουρα. Μάλιστα. Ο κ. Παπα-Νικολάου λέει ότι δεν είναι ένα μήνυμα, είναι μια έκφραση κάποιων ανθρώπων εσωτερικών παραστάσεων και εικόνων. Ακούστε, στην ψυχοπαθολογία είναι πολύ απλά, είναι πολύ απλές και τρέχουσες οι περιπτώσεις της διασχιστικής συμπεριφοράς ή των διχασμένων. Ο Dr. Jekyll και ο Mr. Hyde είναι μια καθημερινότητα, είναι μια πραγματικότητα που αφορά σε όλους μας. Είπα προηγουμένως ότι αυτός που δεν κουβαλάει πυρ, στο πυρ των αφεντών του κόσμου, είναι ο ιεροποιημένος άνθρωπος. Γιάννη, να πάμε στον κύριο Κώστα. Ο ιερός άνθρωπος. Ένα λεπτό. Μισό λεπτάκι. Στον κύριο Κώστα. Θα επανέλθω σε αυτό το πράγμα. Ξέρω πολύ καλά ότι έχετε ασχοληθεί με την επεξήγηση των κωδίκων. Το ζήτημα είναι ότι μου κάνατε προηγουμένως λόγο για μια, αν θέλετε, δύναμη που μπορεί να κρύβουν αυτά τα σύμβολα, τοιχογραφίες ή οποιαδήποτε άλλο είδους σύμβολα. Εξηγήστε μου, αν μπορείτε, βέβαια, στην περίπτωση αυτή, οι τοιχογραφίες τι ρόλο παίζουν και αν είναι σκεμμένες, αν θέλουν να περάσουν κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, εάν υπάρχει μήνυμα. Εάν υπήρχε μήνυμα, ίσως να μην απευθύνεται σε εμάς. Έτσι όπως είδα το βίντεο, θα μπορούσα να σχηματίσω την αντίληψη ότι είναι ένας σταθμός υποδοχής κάποιων άλλων. Τόσο ακριβώς στη μέση του πουθενά και μάλιστα όταν έχει αμοθύλες και δεν υπάρχει λόγος. Δύο λεφτά. Στην Ομόνοια. Υποδοχής κάποιων άλλων. Ναι. Ποιον? Εξωγήινων. Α, γι' αυτό το επισημαίνω. Θα διότι μπορούσε λέει... να σχηματίσει κανείς την Ομόνοια. Ποιο είναι ακριβώς η γνώμη μου, αλλά δεν μπορούσε να μην περάσει από το μυαλό μου. Αυτό για το μήνυμα. Λοιπόν, βάλτε μια τελεία, κύριε Κώστα, πριν πάμε στον διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζετε αμέσως μετά. Λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας σε μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, βραδιά. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο με τους μυστικούς κώδικες. Που προφανώς απασχολεί πάρα πολύ τους καλεσμένους μας, γιατί... Μαθαίνετε πράγματα, περνάτε καλά εδώ πέρα.
Έχετε απορίες, ε? Έχετε απορίες, αντιστάσεις. Θα τις ακούσουμε, θα έχουμε χρόνο να τις ακούσουμε. Λοιπόν, είμαστε στον κύριο Κώστα. Μας είπατε κάτι περίεργο. Κάτι περίεργο. Μερικές φορές τα σύμβολα δεν μεταδίδουν ένα μήνυμα, αλλά χρησιμοποιούνται κάπως διαφορετικά. Χρησιμοποιούνται, ας πούμε, σαν φακή εστίασης δύναμης, ας το πούμε, δύναμης της γης, άμα θέλουμε να το δούμε με τα φυσικά. Ενέργεια δηλαδή. Ενέργειας, ναι. Τώρα, τι γίνεται, σε μερικά μέρη αυτή η ενέργεια, ας πούμε, υπάρχει και τα σύμβολα, ας πούμε, ότι τη χρησιμοποιούν. Θα θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο σύμβολο, σε ποιο μέρος και τι δύναμη είναι αυτή. Στον Ντένβερ, εδώ, να πούμε. Υπάρχουν περίεργα σύμβολα. Γιατί να είναι εκεί? Υπάρχει περίπτωση να είναι τα σύμβολα για να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, αυτήν τη δύναμη, να το πω νόμιμα. Και υπάρχει και η περίπτωση να μπλέκονται αυτό που ονομάζεται οι σκοτεινές τέχνες. Τι είναι η σκοτεινή τέχνη? Το σύμβολο στην Αθήνα, στο υπόνομο το... Στα καπάκια, στο καπάκι. Αυτό λοιπόν το σύμβολο να μην έχει μπει εκεί από τους ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα, ας πούμε, να το βάλουν, αλλά από κάποιους άλλους, σαν κοσμικό hacking, σαν να θέλουν να κλέψουν την ενέργεια από εκεί και να τη χρησιμοποιήσουν λοιπόν, για δικό τους... Ακούστε τώρα κάτι, μια και βάζει το θέμα αυτό, θα το δούμε σε λίγο. Έχουμε κάνει ένα ολόκληρο ρεπορτάζ για αυτό το θέμα που λέτε. Εδώ πέρα λοιπόν... Δύο λεπτά, λέει... να μιλήσω κι εγώ, παρακαλώ. έχουμε πάει λοιπόν σε πάρα πολλούς δρόμους της Αθήνας και έχουμε καταγράψει αυτό που λέτε, καπάκια, τα οποία έχουν περίεργα σύμβολα επάνω. Είναι γνωστό αυτό. Αυτό είναι γνωστό από παλιά. Ναι. Τα τραβήξαμε και από κάτω δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι καπάκια που σκεπάζουν κάποιο υπόνομο, κάποιο έργο της ΕΙΔΑΠ. Από κάτω υπάρχει ένα έδαφος. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν τι σημαίνουν τα καπάκια αυτά. Βρήκαμε μια εξήγηση γιατί τα καπάκια αυτά σχηματίζουν κάποιους κύκλους σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας. Είναι σαν να χαρτογραφούν περιοχές της Αθήνας. Ναι. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ, θα το δούμε συνέχεια. Το Ντένβερ, τώρα που εγώ πρόσεξα να λέει ότι νιώθουν άσχημα οι επιβάτες. Αυτό αμέσως μπορεί να σε κάνει να υποψιαστείς ότι κάποιος πάει να κλέψει από εκεί. Όχι απλά να χρησιμοποιήσει όπως χρησιμοποιούμε ένα ποτάμι που το δίνει η φύση. Επειδή δηλαδή συγκεντρώνεται τόσο πολλοί κόσμος με την ενέργεια που κουβαλάει. Ναι, και την κλέβει από εκεί, την τραβάει με αφέμαξη σαβδέλα χωρίς να το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, δεν είναι και ωραίο τώρα πριν ταξιδέψουν να βλέπουν. Κάντε ένα διάλειμμα. Κάντε ένα διάλειμμα. Ποιο έχει το μικρόφωνο? Εσείς. Έχουμε εδώ, γεια σας. Η κυρία, πώς λέγεστε? Έσο. Η κυρία Έσο. Είσαι Αμερικανίδα ή Ελληνοαμερικανίδα? Ελληνοαμερικανίδα. Η κυρία λοιπόν Έσο είναι, μένει στην Αμερική. Που μένετε στο Μίτσικαν, από ό,τι μου πάτε. Φεύγει αύριο για την Αμερική. Και μου λέει στο διάλειμμα ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να πάει στο Ντένβερ και να διαβάσει την ιστορία. Είστε σίγουροι. Τι αίσθηση σας δημιουργεί αυτό που είδατε? Ξέρω, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν θα πάνε καλά στο μέλλον. Όπως είπε και ο κύριος. Και λέτε ότι έχουν απεικονίσει το μέλλον. Μάλιστα. Εγώ νομίζω είναι η χειρότερη εποχή, η εφιαλτική εποχή τώρα. Λέτε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα μήνυμα του μέλλοντος που αποκαλύπτει μια εφιαλτική κατάσταση. Ακριβώς. Ακριβώς. Κυρία Έσο, όταν θα πάτε εκεί πέρα θα μας στείλετε μια ανταπόκριση πώς νιώσατε. Βεβαίως. Να μην χαθεί όλη η ενέργεια όμως, να μείνει κάτι για να Πάμε στο επόμενο βίντεο, Όλγα μου. Ναι. Έχει να κάνει με το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του κυρίου Κασταμονίτη. Είχαμε μείνει στο σημείο που μας εξηγούσε για τα χαρτονομίσματα και ότι περιέχουν ορισμένα κρυμμένα μυστικά. Ορισμένους κρυμμένους κώδικες. Είναι εύκολο όμως και για εμάς να το διαπιστώσουμε αυτό. Μας εξηγεί πώς μπορούμε να σπάσουμε τους συγκεκριμένους κώδικες και πόσο περισσότερο μάλλον στο ευρώ. Πώς κανείς μπορεί να είναι σίγουρος ότι ανάλογα με τις καταβολές ενός ατόμου, τα πιστεύω του, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, δεν θα ερμηνεύσει αυτά τα σύμβολα όπως αναφέρατε εσείς, τα κωδικοποιημένα μηνύματα, κατά τρόπο που εκείνος θεωρεί δαιμονικά ή σατανικά? Κοίταξε να δείτε, τα ελληνικά γραμματόσημα από το πότε που έχουν βγει μέχρι τώρα είναι περίπου 2.000. Τα ελληνικά χαρτονομίσματα είναι περίπου στα 200. Συνεπώς, θεωρητικά για έναν ο οποίος αρχίζει να ελέγχει ένα-ένα από αυτά, υπάρχουν 3.000 πιθανές περιπτώσεις να υπάρχουν κρυφά σύμβολα. Ένα μάτι το οποίο είναι εντός εισαγωγικών μη εξειδικευμένο θα μπορούσε να βρει και στις 3.000 κάποια πράγματα. Πιστέψτε με, επειδή τα έχω ελέγξει όλα,
Αυτά τα συγκεκριμένα που λέω είναι ελεγμένα και διπλοελεγμένα. Υπήρχε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στους κύκλους μας των συλλεκτών που λέγανε ότι στο 10.000, το τελευταίο 10.000 που βγάλαμε σαν ελληνικό κράτος, σε κάποιο σημείο υπήρχε η ένδειξη CNN. Όντως υπήρχε κάποια γραφίδα, έτσι, κόσμημα για να φαίνεται σαν ένα αραβούργημα, το οποίο άμα το κοίταγες με κάποια μάτια, έδειχνε την ένδειξη CNN. Και να φαινόταν το CNN, τι δεν συνέμενε κάτι, διότι το CNN τότε είχε υποθεί ότι επειδή έβγαινε με την ένδειξη CNN live, άμα διάβαζες ανάποδα το live ήταν evil, οπότε ήταν διαβολικό, το evil είναι η αγγλική λέξη για το σατανά, οπότε το CNN ήταν το διαβολικό κανάλι. Για τον έμπειρο συλλέκτη και αυτόν που κοιτάει τα σημεία δεν σημαίνει κάτι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι εντός εισαγωγικών, θα έλεγα, γελοιότητες. Τα συγκεκριμένα όμως πράγματα που αναφέρουμε προηγουμένως και είναι και πάρα πολλά άλλα έχουν τεσταριστεί. Ούτε ζηλωτές είμαστε εντός εισαγωγικών, ούτε είμαστε αυτοί που κυνηγάμε τους πάντες και τα πάντα, θεωρώντας ότι πίσω από κάθε πράγματάκι υπάρχει κάτι σατανικό. Αυτά τα μυστικά σύμβολα, τουλάχιστον εμείς έχουμε καταφέρει και τα έχουμε αποδικοποιήσει. Όταν λέω εμείς, αναφέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια εξειδίκευση και μπορούν να εξηγήσουν αυτά τα σύμβολα. Δώστε μου ακόμη ένα παράδειγμα για το σημερινό χαρτονόμισμα, το οποίο κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες που είναι μέλη ή κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρώ δηλαδή. Το ευρώ. Φέρει κάποια σύμβολα ιδιαίτερα. Το ευρώ, το σημαντικότερο σύμβολο που φέρει και ο κόσμος δεν το ξέρει, ή τουλάχιστον το 99,5% δεν το ξέρει, είναι ότι υπάρχουν κάποια γράμματα μπροστά στο συριακό αριθμό, τα οποία αντιστοιχούν με τις χώρες οι οποίες βγαίνουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη για την Ελλάδα, το γράμμα το οποίο αντιστοιχεί στα χαρτονομίσματα είναι το ύψιλον. Και δεν ξέρω γιατί βγήκε το ύψιλον και γιατί δεν μπήκε το H, που είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, γράμμα για την ένδειξη Ελλάς, ή το G για την ένδειξη Γκρίς. Αλλά μπήκε το γράμμα Y ή U, ας πούμε, στα αγγλικά. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα σχέδιο καταστροφής που υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αναφέρει ότι αν μια χώρα δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια για να βρίσκεται στο ευρώ, τότε θα πρέπει να αποσυρθούν τα χαρτονομίσματά της και για τα νομίσματά της αμέσως. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι για την Ελλάδα ο συριακός αυτός αριθμός καταλήγει πάντοτε σε ένα, δηλαδή αν αναθρήσεις όλα τα ψηφία καταλήγει σε ένα, με την ένδειξη Y μπροστά, και ότι για τα ελληνικά νομίσματα έχει σχέση με την περίμετρο πόσες κάθετες ραβδόσεις υπάρχουν στο 2 ευρώ και στο 1 ευρώ, τα οποία μπορούν εύκολα να καταλάβουν τα νομίσματα εάν είναι ελληνικά, αν είναι Λουξεμβούργου, Βελγίου και το καθεξής. Πέρα από την παράσταση πάνω, διότι υπάρχει κοινή παράσταση και υπάρχει και η παράσταση της κάθε χώρας. Κάποιο άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα από νόμισμα που πιστεύετε ότι φέρει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα? Νομίζω μου δείξατε προηγουμένως ένα της Κούβας. Ναι, εδώ μιλάμε πλέον για προσπάθεια χαλιναγώγησης, θα έλεγα, ή προπαγάνδας εντός εισαγωγικών στον ίδιο το λαό από τον ηγέτη, περνώντας κάποια ψεύτικα μηνύματα. Ζούμε αυτές τις μέρες, μάλλον το τελευταίο χρόνο, το πρόβλημα υγείας που έχει ο Φιντελ Κάστρο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα χαρτονόμισμα που είχε κυκλοφορήσει του αξία 1 πέσο το 1965 με υπογραφή Τσε, διευθυντής της Τράπεζας της Κούβας. Το 1965 ο Τσέ είχε φύγει από την Κούβα, είχε εντός εισαγωγικών ευχαριστήσει τον κουβανικό λαό που τον βοήθησε να απελευθερώσει την πατρίδα τους και είχε πάει καταρχήν στο Κονγκό. Σε 6 μήνες μετά πήγε στη Βολιβία, όπου και βρήκε τον τραγικό θάνατο που όλοι γνωρίζουμε. Όμως αυτό δεν εμπόδισε τον Φιντελ Κάστρο τότε σαν προπαγάνδα για να δείξει ότι είναι ενωμένη η κουβανική δημοκρατία, να εξεδώσει χαρτονόμισμα με την υπογραφή του Τσέ. Μετά, όταν συζητήθηκε αυτό το πράγμα, ο Φιντελ Κάστρο ο ίδιος είχε πει ότι ουδέποτε ο Τσέ είχε χάσει τα αξιώματά του στην Κούβα, αλλά αυτό ήταν σχήμα οξύμορο. Δηλαδή, ενώ είσαι σε άλλη χώρα, σε βάζουν σαν διευθυντή μιας τράπεζας σε μια άλλη χώρα. Στον άλλον δεν ήταν και ζωντανός. Μετά από 6 μήνες κυκλοφορούσαν ακόμα τα χαρτονομίσματα. Τα χαρτονομίσματα κυκλοφορούσαν μέχρι και και το 1995 το ίδιο ακριβώς στυλ, ας πούμε, με την ίδια ακριβώς φωτογραφία. Η υπογραφή του Τσέ ήταν μέχρι το 1970. Είχε πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
Το επόμενο Σάββατο στις πύλες του Ανεξήγητου. Για πρώτη φορά τα αυστηρώς απόρριτα στοιχεία που υπάρχουν στη NASA και στα στρατηγεία αεροπορίας Αμερικής και Αγγλίας για επαφές άτια με τη Γη. Ποιοι και γιατί κρύβουν τα στοιχεία αυτά? Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-5707-900 ή στο email piles@alter.gr. Από Δευτέρα καλέστε στο τηλέφωνο 210-5707-852. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε και πριν δούμε και τους άλλους μυστικούς κώδικες και θα κάνουμε κάποια αναφορά κάποια στιγμή και στον κώδικα του Παρθενώνα, εάν υπάρχει, γιατί υποστηρίζουν κάποιοι ότι υπάρχει ένας μυστικός κώδικας του Παρθενώνα. Προσπαθούν και αυτό να τον αποκρυπτογραφήσουν. Πριν λοιπόν συνεχίσουμε την κουβέντα με τους καλεσμένους μας, θέλω να πάω έτσι σε 2-3 ανθρώπους που είναι κοντά μας, γιατί θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Μας έχετε ζητήσει και θα το προσπαθήσουμε. Πρέπει να το προσπαθήσουμε, να βάζουμε τον κόσμο, το κοινό που ουσιαστικά εκφράζουν εσάς στην εκπομπή, να μην είναι ακίνητη. Και να ξεκινήσω από εσάς, εσείς εκεί. Πώς λέγεστε? Μαριλένα. Πώς? Μαριλένα. Το επίθετο? Κυριάκη. Έχετε έρθει από το Βόλο? Ναι. Γιατί ήρθατε από το Βόλο? Βασικά δεν ήρθα για σήμερα. Για την εκπομπή, ναι. Ναι. Μ' αρέσει. Γεια σας. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο, ναι, μπορώ. Ναι, ναι. Εσείς, να σας πω, να σας βοηθήσω κάπως, ναι, γιατί βλέπω ότι γιατί είναι δεν μπορώ δύσκολο. Να τι θέλετε ακριβώς να σας πω. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μας είπατε, μας ενημέρωσατε. Μιλώ ψυχές. Ότι έχετε κάποιες ιδιαίτερες. Τρομερές. Δεν τα ξέρω τι. Κάποιες ιδιότητες. Εντελώς. Μιλάτε με ψυχές. Δεν μιλώ. Δεν είναι ομιλία, δεν είναι γλώσσα. Ναι. Είναι συνέστημα. Είναι μηνύματα. Πρέπει να αγγίξω τον άνθρωπο. Ναι. Αλλά μου θυμίζετε πάρα πολύ τον Γκόρντον Σμιθ. Τον Γκόρντον Σμιθ που είχε έρθει εδώ όμως, γιατί και μας έλεγε ότι επικοινωνεί με μηνύματα, με εικόνες, ναι, με συνέστημα, ναι, όχι με τι κάνεις καλά ή με. Γλώσσα, γιατί δεν είναι γλώσσα. Δεν υπάρχει γλώσσα στις ψυχές, ναι. Παρακαλώ πολύ το μικρόφωνο, ξέρω ότι είναι. Εδώ. Ναι, κάπου πιο ψηλά να σας ακούμε. Δεν μου είπατε ότι δεν μιλήσω γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι γλώσσα, ακριβώς. Είναι η άβρα. Η ενέργειά μου, η ενέργειά του, η ενέργεια. Δηλαδή, το πρωί που βλέπω μόνο τον ήλιο. Κάποια στιγμή, ακούστε αυτό... κάτι, για να προχωρήσουμε δύο λεπτά. Δεν έχω τρακ, είναι η άρνηση που παίρνω από τον κόσμο. Άρνηση. Ναι. Κοιτάξτε. Είναι πολύ αρνητική. Κάποια στιγμή, όχι όλοι. Κάποια στιγμή θα συνεργαστούμε. Οπωσδήποτε. Έτσι. Πολλά, όχι μόνο. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι έχετε την αίσθηση μιας αρνητικής άβρας. Το νιώθω. Γιατί αυτά, όταν τα λένε κάποιοι άνθρωποι, οι άλλοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Θα τα πούμε. Μπορώ να πω κάτι άλλο. Ορίστε. Για το αεροδρόμιο που λέγαμε, ναι. Ναι. Είναι η συντελεία του κόσμου. Είναι καθαρά τα πράγματα. Εμείς δεν θέλουμε να δεχτούμε ότι είμαστε γιαγιά σας. Δηλαδή, έχουμε κάνει πάρα πολλά οι ίδιοι άνθρωποι, ναι. Δεν πιστεύουμε πουθενά. Καλά, μην τρομακτούμε τον κόσμο σήμερα και αρχίσει να πούμε να τρέχει να σωθεί. Σήμερα μια χαρά. Μια συντέλεια του κόσμου δεν υπάρχει. Θα δούμε. Θέλω να ρωτήσω εσάς. Σας έχω δει πάρα πολλές φορές αυτήν την εκπομπή. Σχεδόν σε μόνιμη βάση. Τι είναι αυτό που σας κάνει να ερχόστε εδώ πέρα κάθε Σάββατο και να είστε κοντά μας και να ακούτε όλα αυτά τα πράγματα? Μ' αρέσουν, κύριε Χαρδαβέλα, πάρα πολύ οι εκπομπές σας. Δεν το είπα για αυτό να μου πείτε ότι σας αρέσει. Όχι, μα... Τι βρίσκεται σε αυτές τις εκπομπές? Μα γι' αυτό το λόγο έρχομαι. Επειδή στο σπίτι κοιμόμουν και ήθελα να τις παρακολουθήσω και δεν μπορούσα. Και αφού δέχεστε κόσμο, θεώρησα πολύ καλό ότι πρέπει να. Τι είναι αυτό που σας ελκύει περισσότερο, σας βοηθάει? Αυτό το ανεξήγητο, ο τίτλος της εκπομπής σας. Είναι αυτό που λέγατε εσείς για το ανεξήγητο, που είναι μέσα στη ζωή μας και καλά κάνει και είναι μέσα στη ζωή μας, γιατί δίνει και μια άλλη διάσταση στα πράγματα. Είναι βαθύς μηχανισμός εξατομίκευσης και αυτοπραγμάτωσης. Αν λείψει το μέρος του ανεξήγητου ή του παράλογου, έχουμε χαθεί. Μάλιστα. Δεν έχουμε υπόσταση. Και είναι πολλά πράγματα που πιστεύω. Εσείς βέβαια ποτέ δεν κλείνετε μια εκπομπή και να πείτε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, ναι. Να σας αφήνετε, να κάνω. Έτσι πρέπει, ναι, να κάνω. Ή το σύν ή το πλην. Ναι, γιατί εδώ πέρα κουβεντιάζονται πράγματα ανεξήγητα, ναι, μυστηριώδη, εγώ... μεταφυσικά, ναι, και δεν θέλω εγώ να περάσω το μήνυμα στον κόσμο ως ένας άνθρωπος που τα ξέρει όλα, mm-hmm, και τους λέω είναι έτσι. Εγώ τους λέω μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Και εσείς ο καθένας, ανάλογα με αυτό που υπάρχει μέσα του, στην ψυχή του και στο μυαλό του, προσλαμβάνει και παίρνει αυτό που θέλει. Εγώ παίρνω πολλές απαντήσεις πάντως. Ναι. Ορίστε. Έχω πάρει πολλές απαντήσεις από εδώ. Έχετε πάρει απαντήσεις. Εκπομπές σας. Αυτό είναι πολύ.
Πολύ ενδιαφέρον. Σε λίγο, ένα λεπτό να προχωρήσουμε παρακάτω και θα σας πούμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για το θέμα του Σαββάτου, λοιπόν, σας ενημερώσαμε. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Κοντά μας είναι ένας, εσείς είσαστε... Ο κ. Σακύρης, ναύαρχος στην αποστρατεία. Καθίστε παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε γιατρός, ναύαρχος στην αποστρατεία. Μικρόφωνο λιγάκι. Μάλιστα. Στην επόμενη κουμπί θα είστε κοντά μας. Έχετε να μας πείτε αρκετά πράγματα, διότι είσαστε, και είσαστε ναυτικό, δεν είσαστε. Είσαστε ναύαρχος στην αποστρατεία. Απόστρατος. Άρα λοιπόν, και έχετε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά από ό,τι ξέρω. Βεβαίως. Την επόμενη Σάββατο θα είστε κοντά μας. Έτσι. Ευχαριστώ. Το κανονίσαμε και αυτό. Πάμε παρακάτω. Πανέτοιμοι. Πού είμαστε τώρα, Κυριάννη? Στο επόμενο βίντεο. Κυριάννη, λέει ότι θα πάμε στον κώδικα του Παρθενώνα. Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε εκεί πέρα. Όχι στον κώδικα του Παρθενώνα. Στο δεύτερο μέρος του κρύπτος. Μ' αρέσει πάρα πολύ να σε διορθώνει. Τι να κάνω. Έκανε ρούμπο. Ήταν κώδικα, έπρεπε να δω, θα το καταλάβει. Λοιπόν. Ναι, ήταν. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το δεύτερο μέρος του βίντεο το οποίο παρουσιάσαμε προηγουμένως και ασχολείται με τον μυστικό κώδικα που υπάρχει ακριβώς μπροστά στο αρχηγείο της CIA. Πρόκειται για τον κώδικα... Θα μ' ακούσετε λιγάκι. Ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα απόψε. Ένα λεπτό. Ναι, υπάρχει αταξία. Υπάρχει. Η επόμενη εκπομπή πρέπει να γίνει μεταξύ καλεσμένων και καλεσμένων. Και μια που μιλάμε για μηνύματα και κώδικες, μήπως ήρθε και η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα. Θα είναι πολύ σοβαρά που συζητάμε για να είμαστε... Τώρα... Το μικρόφωνο όμως μας λείπει. Με έχετε σχεδόν αποσυντονίσει όλοι σας. Έτσι. Αλλά ευτυχώς που έχω 30 χρόνια στην τηλεόραση και μπορώ και συντονίζομαι αμέσως. Δηλαδή, πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να καθαρίσουμε. Πίσω λοιπόν στο στούντιο, μετά από αυτή την μικρή διαμάχη που επικράτησε μέσα στο στούντιο με τους καλεσμένους μας και το κοινό, θα σας παρουσιάσουμε το δεύτερο μέρος του πολύ συναρπαστικού βίντεο που είδαμε προηγουμένως σχετικά με το μυστικό κώδικα που υπάρχει έξω ακριβώς από το αρχηγείο της CIA. Αυτός ο κώδικας λοιπόν ονομάζεται Κρύπτος. Έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, μάλιστα από πάρα πολλούς hacker. Μέχρι στιγμής έχουν αποκρυπτογραφηθεί μόνο τα 3 από τα 4 μέρη. Το τέταρτο αποτελεί και το μεγαλύτερο μυστήριο. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Δεν χρειάστηκε πολύ καιρό για να γίνει το κρύπτος κοινό ενδιαφέρον. Μέσα από το ίντερνετ, τις ιστοσελίδες, τα συνέδρια των hacker, το κρύπτος έγινε πολύ γρήγορα ένα φαινόμενο. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, περίπου 1000 τον αριθμό, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό επισταμένως. Η Elonka Dakin, της οποίας η ιστοσελίδα έχει δεχθεί εκατομμύρια επισκέψεις από hacker, θεωρείται η διακεκριμένη ειδικός για το κρύπτος σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το αποδέχεται και ο Sanborn. Έχει όμως δει το κρύπτος από κοντά μόνο μία φορά. Δεν μπορούμε να δούμε από κοντά το κρύπτος γιατί βρίσκεται στο κέντρο της CIA. Η Elonka με πήγε εκεί, στο μουσείο Hirshhorn στην Ουάσιγκτον, για να εξετάσουμε ένα παρόμοιο έργο του Sanborn με τίτλο «Αντίποδες». Αυτό είναι το αμέσως καλύτερο κομμάτι. Η σειρά των γραμμάτων είναι ολόιδια. Η στίξη είναι ίδια. Το μέρος α ξεκινάει από εδώ, όπου αναφέρει EMUFPHZ και αποκρυπτογραφεί τους χαρακτήρες BETWEEN. Μεταξύ, από πότε η λέξη μοιάζει με οτιδήποτε τη λέξη μεταξύ? Από τότε που το τμήμα α, β και γ αποκρυπτογραφήθηκαν το 1999. Μοιάζει σαν ένα σωρός από σκουπίδια για ένα απέδευτο μάτι. Αυτός είναι ο άνθρωπος που το κατάφερε. Είναι ένας προγραμματιστής από το Λος Άντζελες, ο Τζιμ Γκίλογκλι. Ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο κίνημα είναι επειδή κατάφερα να το αποκρυπτογραφήσω και να το εκθέσω στον κόσμο. Συνεπώς ο κόσμος είπε πως κοίτα, τελικά μέρος από αυτό λύνεται. Δεν πρόκειται απλά και μόνο για ένα σωρό από άχρηστα γράμματα. Τα προγράμματα του Γκίλογκλι συνδυάζουν αλγόριθμους και κανόνες αγγλικής γραμματικής και ορθογραφίας. Ο υπολογιστής επιχειρεί εκατομμύρια συνδυασμών με διαφορετικούς χαρακτήρες και εξαιρεί εκείνους που μοιάζουν με άχρηστους. Έχει σπάσει πολλούς κώδικες στη ζωή του, ωστόσο πάντα ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο τον οποίο ονομάζουν κατά μέτρηση συχνότητας εμφάνισης. Απλούστατα μετράει. Μετράει όλα τα γράμματα στο κείμενο και βλέπει πόσο συχνά αυτά εμφανίζονται. Αυτό ισχύει γιατί σε κάθε γλώσσα ορισμένα γράμματα εμφανίζονται συχνότερα από κάποια άλλα. Είτε πρόκειται για οδηγό μαγειρικής, εγχειρίδιο πτήσης ή μια σελίδα από τον Άμλετ, η συχνότητα κάθε χαρακτήρα παραμένει ίδια. Συνεπώς, στα αγγλικά κατά μέσο όρο, σε οποιοδήποτε κείμενο, το E κατέχει το 12% ενώ το Q εμφανίζεται πολύ λιγότερο, σχεδόν 2%. Όταν ο Γκίλογκλι ξεκίνησε να μελετά τα δύο πρώτα τμήματα του κρύπτος, παρατήρησε πως υπήρχαν τόσα Q's όσα και S. Αυτό ήταν ένα δείγμα ότι είτε σήμαιναν κάτι,
ή αντικαθιστούσαν κάποια άλλα πιο κοινότυπα γράμματα. Ο Γκυλόγλι δημιούργησε το πρόγραμμά του με βάση αυτά. Εντάξει, πληκτρολόγησες αυτά, έγραψες τον κώδικα και σου εμφάνισε αυτό. Αυτό εμφανίστηκε. Καθώς όμως η λύση για το Α και Β τμήμα εμφανίζονταν στην οθόνη του Τζιμ Γκυλόγλι, το μυστήριο γίνονταν όλο και μεγαλύτερο. Μεταξύ της αχνής σκιάς και της απουσίας του φωτός στέκεται η ψευδαίσθηση. Ήταν εντελώς αφανές. Πώς είναι δυνατόν? Χρησιμοποίησαν το μαγνητικό πεδίο της Γης. Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν και μεταδόθηκαν υπογείως σε άγνωστο προορισμό. Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα. Ακόμη ένα για να σε προβληματίσει, σωστά? Υπάρχουν πολλά εδώ μέσα, σίγουρα. Δεν υπήρχε τίποτα για να βοηθήσει την αποκάλυψη σημασίας αυτού του γλυπτού, παρά μόνο τα αμφιλεγόμενα λόγια του Τζιμ Σάμπορν. Αυτό βέβαια δεν είχε καμία σημασία για τον άνθρωπο που κατάφερε να σπάσει τον κώδικα. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τι κρύβεται από πίσω, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αποκρύφτηκε. Ο Γκυλόγλι σύντομα ανακάλυψε ότι το γάμα τμήμα του κρύπτος ήταν κωδικοποιημένο με διαφορετικό τρόπο. Περιείχε πολλά E και μόνο ένα Q, όπως ακριβώς θα συνέβαινε στην αγγλική γλώσσα. Μπορούσα να δω ότι επρόκειται για κρυπτογράφηση μετακίνησης, γιατί η συχνότητα των γραμμάτων ήταν ίδια με τη συχνότητα της αγγλικής γλώσσας. Θυμάστε τι έκανε στο στούντιο το Σάμπορν, τη μετακίνηση που έκανε με το χαρτινογράφημα? Ο Γκυλόγλι έφτιαξε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή και κατάφερε τελικά να σπάσει το γάμα μέρος του κρύπτος. Αυτό το κομμάτι ήταν αναγνωρίσιμο. Προερχόταν από το ημερολόγιο του αρχαιολόγου Χάουαρντ Κάρτερ, που περιέγραφε την πρώτη στιγμή που άνοιξε τον τάφο του βασιλιά του Τουταγχαμών. Σιγά σιγά, απελπιστικά αργά, τα υπολείμματα σκόνης του περάσματος που κάλυπταν το κάτω μέρος της πόρτας μετακινήθηκαν. Και μετά μεγάλωσα την τρύπα λίγο παραπάνω και έβαλα μέσα ένα κερί και μπήκα. Ο ζεστός αέρας που έβγαινε από τον θάλαμο προκάλεσε το τρεμόσβησμα της φλόγας, αλλά και οι λεπτομέρειες του δωματίου αμέσως εμφανίστηκαν μέσα στην ομίχλη. Αποσπάσματα ημερολογίων από διάσημους εξερευνητές, μυστηριώδεις νήξεις στο φως και το σκοτάδι, ακόμα και όταν τα λόγια του Σάμπορν βρίσκουν τη σειρά τους, παραμένουν κρυπτογραφημένα. Τι εννοεί μεταξύ των αχνών σκιών και των Χάουαρντ Κάρτερ? Συνήθως όλοι έχουν ένα κοινό θέμα στους κώδικές τους, πράγματα κρυμμένα υπογείως και μακριά από την κοινή θέα. Ίσως αυτό το θέμα μας δώσει πληροφορίες για το τέταρτο τμήμα. Το δέλτα μέρος απαρτίζεται από 98 τελευταία γράμματα στο γλυπτό. Μόνο με την αποκρυπτογράφηση του τελευταίου κομματιού θα εμφανιστεί το πραγματικό μήνυμα του κρύπτος. Μέχρι σήμερα όμως αποδεικνύεται άτρωτος στις τεχνικές των πειρατών hacker. Το τέταρτο μέρος είναι πολύ δύσκολο. Πρώτον, γιατί είναι πολύ σύντομο. Περιλαμβάνει μόνο 97 ή 98 χαρακτήρες. Όταν οι κρυπτογράφοι μελετούν ένα κώδικα, εργάζονται πάνω σε ένα μακρύ κείμενο. Έτσι, μόνο μπορείς να διακρίνεις τα μαθηματικά μοτίβα που απαρτίζουν έναν κώδικα. Υπάρχει κάτι πολύ απλό που διαφεύγει από όλους μας? Εγώ ίσως όχι. Ίσως όχι. Ίσως να είχε στο μανίκι του έναν ακόμα άσο, κάτι που ονομάζεται απόκρυψη. Ίσως είναι θέμα διαγραφής χαρακτήρων πριν καν αρχίσει η κρυπτογράφηση. Ο Ed Side είχε δηλώσει πως χρησιμοποίησε την απόκρυψη στο τέταρτο τμήμα, αλλά δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Μπορεί κάποιος να αποκρύψει ένα μήνυμα με πολλούς τρόπους πριν καν το κρυπτογραφήσει, προκειμένου να γίνει πιο δύσκολο στην αποκωδικοποίησή του. Η πρώτη πρόκληση είναι ποια τεχνική απόκρυψης θα χρησιμοποιηθεί. Μέθοδοι όπως η απομάκρυνση των φωνιέντων στην αρχή ή ο συλλαβισμός του μηνύματος φωνητικά μπορούν να υποτιμήσουν ριζοσπαστικά τις τακτικές αποκρυπτογράφησης. Ίσως λοιπόν περάσει πολύς καιρός μέχρι κανείς να αποκρυπτογραφήσει το κρύπτος. Ακόμα και ο Ed, ο οποίος δίδαξε τον Jim πώς να φτιάξει έναν κώδικα, δεν γνωρίζει τη λύση. Γεγονός που καθιστάει τον Jim Σάμπορν το μοναδικό άνθρωπο στη γη που τη γνωρίζει και δεν διαρρέει κανένα στοιχείο. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτούς που ασχολούνται με το κρύπτος να δουν τι συμβαίνει στο τέταρτο μέρος και εμείς από εδώ και πέρα θα μείνουμε στην Ελλάδα. Και θα μείνουμε στην Αθήνα. Γιατί έχουμε ετοιμάσει τρία θέματα για τη συνέχεια της εκπομπής που έχουν κέντρο τους στην Αθήνα. Το ένα θέμα είναι ο Παρθενώνας και αν υπάρχει κάποιος μυστικός κώδικας του Παρθενώνα. Το δεύτερο θέμα είναι αυτά τα περίφημα καπάκια στους δρόμους της Αθήνας που βλέπουμε να έχουν πάνω διάφορα μυστικιστικά σύμβολα, περίεργα σύμβολα. Καπάκια που τα σηκώσαμε και από κάτω δεν υπήρχε τίποτα. Και το τρίτο θέμα είναι κάποια ιδεογράμματα στους δρόμους της Αθήνας. Έχει κάνει ένα ρεπορτάζ ο Γιάννης. Θα δείτε κάποιες περίεργες εγγραφές που όλες κατατείνουν σε μία λέξη. Φύγε. Τώρα ήταν για μας, για να φύγουμε, δεν ξέρω. Φύγε από πού. Φύγε από πού. Αυτό είναι ένα ζήτημα, να δούμε. Το ότι δεν φύγαμε. Πριν πάμε στον κώδικα του Παρθενώνα, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τρίγκα που έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό.
Επίσης πιστεύετε, κύριε Τρίγα, ότι υπάρχει στον Παρθενώνα κάποιος μυστικός κώδικας σε σχέση με τις παραστάσεις που υπάρχουν βέβαια στον Παρθενώνα, που θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να τον δούμε, να τον εξηγήσουμε, να τον αποκρυπτογραφήσουμε? Μέχρι τώρα δεν ήξερα τίποτα. Όταν διάβασα βέβαια το βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόνσον που επιγράφεται ο κώδικας του Παρθενώνα, τότε είδα ότι ο συγγραφέας αυτός έχει πράγματι δίκιο. Τι λέει με δύο λόγια ο συγγραφέας αυτός? Λέει ότι στις ζωφόρες του Παρθενώνα απεικονίζεται η γιγαντομαχία. Αυτό είναι γνωστό και το παραδέχονται όλοι βέβαια, και οι Έλληνες και οι ξένοι μελετητές. Το καινούριο που φέρνει ο Ρόμπερτ Τζόνσον είναι ότι λέει ότι στις ζωφόρες αυτές, στη γιγαντομαχία δηλαδή, που είναι τα λιγίνια μάρμαρα στην ουσία, αυτά που διεκδικούμε από το Βρετανικό Μουσείο, απεικονίζεται η γιγαντομαχία, και η γιγαντομαχία από κρυπτογραφεί την νίκη των οπαδών της θρησκείας του Δία εναντίον της θρησκείας του Ιαχωβά. Αυτό είναι πρωτόγνωρο βέβαια για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί δεν το έχει πει και κάποιος άλλος. Βέβαια, στην τηλεφωνική συνέντευξη που μας παραχώρησε, να σας διακόψω, μας λέει κάτι άλλο, ότι όχι μόνο για τη ζωφόρο του Παρθενώνα, αλλά σε όλα τα γλυπτά που βρίσκονται εκεί, δεν αποτελούν απεικονίσεις της μυθολογίας, ότι δεν ήταν για το 12άθεο, αλλά ουσιαστικά αποτελούν ιστορία. Ότι είναι τα γεγονότα της γέννησης, τα οποία με διαφορετικά ονόματα και πρόσωπα έρχονται στη μυθολογία και απεικονίζονται. Ναι. Δεν λέει για τη μάχη που είπατε. Γίνεται μία ταύτιση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό λέει. Επειδή έχουμε ετοιμάσει ένα ολόκληρο θέμα για το ζήτημα του Παρθενώνα, και επειδή έχει αρχίσει να υπάρχει μια παγκόσμια συζήτηση, εάν πράγματι ο Παρθενώνας έχει έναν κώδικα μυστικό που ταυτίζεται πάρα πολύ με τη γέννηση, αυτό είναι το ζήτημα όλο. Δηλαδή, ότι οι πρόγονοί μας οι αρχαίοι γνώριζαν πάρα πολλά για την γέννηση του κόσμου και έχουν κάνει παραστάσεις που μας τις δείχνουν. Και θα γίνουν κάποιες αντιστήξεις με το θέμα Αδάμ και Εύα, με το θέμα η γη του Παραδείσου που είναι μια άλλη γη των αρχαίων. Mm-hmm. Η Κένταβρη, ο κήπος των Εσπερίδων. Ο κήπος των Εσπερίδων που ταυτίζεται με τον Παράδεισο. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ιδιόρυθμη και περίεργη, θα έλεγα, ταύτιση από την γέννηση από την μυθολογία των αρχαίων. Πριν πάμε στο πολύ κρίσιμο αυτό θέμα, γιατί αν υπάρχει ένα κώδικα στον Παρθενώνα, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσουμε, θα ήθελα να πάμε σε κάτι πάρα πολύ πιο έτσι ρεαλιστικό. Είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν, τα μυστηριώδη καπάκια στην Αθήνα, μεταλλικά καπάκια τετράγωνα, θα τα έχετε δύο περπατάτε στους δρόμους της Αθήνας, που περιέχουν ορισμένα σύμβολα επάνω. Πεντάλφες, αστέρια, διάφορα τέτοια πράγματα. Τη Όσυρης, τη Αιγυπτία θεά, κάτι. Τη Ίσης και τη Όσυρης κλπ. Πάμε να δούμε το θέμα αυτό, γιατί έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Για να δούμε τελικά, έχουμε ψαχτεί, έχουμε πάει στην ΕΙΔΑΠ, του έχουμε ρωτήσει. Μα λένε στην ΕΙΔΑΠ δεν ξέρουμε εμεί τίποτα. Έχουμε ψάξει να βρούμε τον κατασκευαστή των καπακιών αυτών. Δεν υπάρχει. Θα δείτε κάποιε περίεργε παραστάσει. Πάμε να το δούμε. Η καθημερινότητά μας έχει πλέον πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τόσο γρήγορους μάλιστα, ώστε πολλές φορές να μην βλέπουμε ούτε καν που πατούμε και να συνεχίζουμε το διάβαμα αγνοώντας το τι γίνεται κάτω από τα πόδια μας. Μια προσεκτική ματιά, για παράδειγμα, στα μεταλλικά καπάκια που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, ίσως μας δημιουργήσει απορίες. Κάποια από αυτά, αντί να αναγράφουν την επιχείρηση στην οποία ανήκουν, ΔΕΗ, ΕΙΔΑ, ΠΟΤΕ ή κάποια άλλη, έχουν διάφορα σύμβολα, με αποτέλεσμα να είναι αγνώστου ταυτότητας και να δημιουργούν εντυπώσεις. Από την αρχή της Ομόνοιας και για αρκετό μήκος της οδού Αθηνάς βρίσκονται καπάκια που έχουν χαραγμένα πάνω τους μία πεντάλφα, ενώ κάποια άλλα διαφορετικά αλληγορικά σύμβολα. Σε ένα μάλιστα που βρίσκεται μπροστά στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος πάνω από την πλατεία Γκοτζιά αναγράφεται το όνομα της αρχαίας θεότητας Ίσης. Τυχαία ή συμβολική περίπτωση? Οδηγούν κάπου συγκεκριμένα αυτά τα ξεχωριστά καπάκια ή όχι? Ο πρώτος ο οποίος εντόπισε το ζήτημα αυτό, ή τέλος πάντων που το έβγαλε στη δημοσιότητα, ο πρώτος που το έβγαλε στη δημοσιότητα, ήταν ο γνωστός ερευνητής ο Γιώργος Ομπαλάνος και η ομάδα του. Από τότε μέχρι σήμερα, γιατί έχει πολλά χρόνια αυτό, όλοι ερεθίστηκαν
από αυτά τα λεγόμενα τι του σημαίνει, λοιπόν, γιατί και άρχισαν λοιπόν να τα ψάχνουν. Ωραία, εντάξει, τα σηκώσαμε όλα, όπου βρίσκαμε τα σηκώναμε. Και δεν ήταν τίποτα από κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα από κάτω. Άρα λοιπόν τι σημάδια μπορεί να είναι αυτά. Λοιπόν, κανένας δεν σκέφτηκε να τα καταγράψει στο χάρτη. Ναι. Δηλαδή να πάρεις ένα χάρτη της Αθήνας και να δεις που υπάρχουν. Και όπου υπάρχει, και που οδηγούν. Όπου υπάρχει πεντάλφα να σημειώνεις εσύ. Πεντάλφα. Ναι. Πεντάλφα. Αν, το, αν το κάνατε αυτό το πράγμα εσείς που το έχετε ψάξει ήδη, θα δείτε ότι δημιουργεί σύμβολα στο χάρτη επάνω τα οποία περικλείουν κάποιες περιοχές. Παράδειγμα, οι πεντάλφες, άμα τις βάλεις τη μια δίπλα στην άλλη, στο χάρτη πάνω. Ναι, ναι, ναι. Ένα σημείο εδώ, ένα σημείο εδώ, ναι, ναι, ναι. Και τα ενώσεις μεταξύ τους βγαίνει μια ακριβής πεντάλφα. Που περιέχει κάποια περιοχή. Της Αθήνας. Της Αθήνας. Αντίστοιχα, τα κυκλικά δημιουργούν κύκλο. Και είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Ποιος τα βάλει, πότε μπορεί να τα βάλει. Αυτό, τώρα είναι, αυτό είναι τώρα μια ανακάλυψη στοιχεία, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Λέμε και να τα δούμε πάνω στο χάρτη, ναι. Και βγαίνουν σύμβολα πάνω στο χάρτη. Ωραία, και τι τα βάλανε αυτά, τι εξήγηση μπορεί να υπάρχει. Έχουν δοθεί εκατοντάδες εξηγήσεις, από τις πιο εφάνταστες μέχρι τις πιο τέλος πάντων απομυθοποιητικές. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μυστήριο. Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν, όχι μόνο στην Αθήνα. Και σας δηλώνω ότι τα έχω δει και στο Λονδίνο και στο Εδιμβούργο με τα ίδια σύμβολα. Μάλιστα. Και πάλι δεν υπήρχε τίποτα από κάτω. Παραμένει ένα μυστήριο όμως αυτή η ιστορία, γιατί δεν ξέρει κανείς να εξηγήσει τι. Το σίγουρο είναι ότι μαρκάρουν συγκεκριμένες περιοχές. Κάποια σημεία της πόλης. Προσπαθήσαμε να μάθουμε τι συμβαίνει με τα καπάκια αυτά. Πραγματικά σας μιλάω, είναι από τις λίγες φορές στην καριέρα μου που δεν έχω βρει μια απάντηση. Δεν ξέρω αν κανείς από εσάς μπορεί να μας βοηθήσει. Θα σας πω τι είναι. Ναι. Αυτά τα πράγματα, τώρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν σημαίνει ότι δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που είπα πριν, σαν να οριοθετούν μια μέρα μια περιοχή και να προσπαθούν να τραβήξουν την ενέργειά της. Αυτό πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι και γι' αυτό τα βάζουν. Αυτά ονομάζονται fixing markers, δηλαδή οριοθέτες. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι γιατί τα κάνουν, ποια νομιμοποίηση έχουν, ποια θεωρία υπάρχει πίσω από αυτό, είναι πράγματι μυστήριο και για μένα δηλαδή. Μάλιστα. Αλλά ξέρω ότι γι' αυτό το κάνουν, από όσο μπορώ να ξέρω. Οριοθετούν δηλαδή κάποια σημεία, ναι, για να τραβήξουν ενέργεια, λέτε. Αυτό πιστεύουν οι άνθρωποι εκείνοι, όχι ότι τραβάνε, ναι, αναγκαστικά, αλλά μάλιστα, αυτό κάνουν. Προηγουμένως όμως αναφερθήκατε στην δυναμική που μπορεί να αναπτύξουν κάποια σύμβολα, ναι, και να τραβήξουν, ναι, μέσα σε ενέργεια. Αυτό το πλαίσιο και αυτό θεωρείται σκοτεινή τέχνη. Ναι. Τώρα, αν πράγματι πετυχαίνουν το σκοπό τους, ποιος είναι ο σκοπός. Ο σκοπός τους είναι αυτός, να τραβήξουν ενέργεια και κατά βάθος την ενέργεια αυτή να την πάρουν οι ίδιοι και να βελτιώσουν τη ζωή τους, να έχουν τύχη, κάτι τέτοια πράγματα. Να πάμε να το κάνουμε και εμείς όταν δείτε. Μ' αρέσει σαν ιδέα. Να πάω να κάνω καμιά 20 πλακάκια τέτοια, να τα βάλω γύρω από το σπίτι μου και να τα βάλω. Είναι σαν να κλέβεις ρεύμα από τη ΔΕΗ με αυτόν τον τρόπο. Εγώ φοβάμαι μην σκοτάψει κανένα ψάχνοντα να βρει πλακάκια και. Είναι hacking. Είναι hacking. Είναι hacking. Ένα λεπτό. Ο Δήμος. Έχει άδεια. Σας παρακαλώ, λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Πάρε το μικρόφωνο, δώσε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ο Δήμος λέω, έχει άδεια γι' αυτά. Το ψάξαμε παντού και στο Δήμο το ψάξαμε και στην ΕΙΔΑΠ το ψάξαμε. Θέλαμε μια απάντηση. Ποιος τα έχει κάνει, γιατί τα έχει κάνει. Δεδομένου ότι τα καπάκια αυτά από κάτω δεν έχουν τίποτα. Τα σηκώνεις και είναι γη. Και χρειάζεται. Θα καταλάβαινα να υπάρχουν καπάκια που να κρύβανε κάποιους αγωγούς της ΔΕΗ, του νερού, των τηλεφώνων κλπ. Και αυτά είναι. Φαίνονται, λέει ο ΤΕ επάνω, λέει η ΔΕΗ. Εδώ πέρα έχουν κάνει κάποια καπάκια που έχουν σημάδια επάνω και τα οποία δεν έχουν τίποτα από κάτω. Τότε πρέπει να τα πάρει κάποιο. Όχι, όχι, είναι έδαφο. Να τα αφαιρέσει. Κύριε Χαρδαβέλα. Δεν έχουμε σκάψει κιόλας. Κύριε Χαρδαβέλα. Κύριε Χαρδαβέλα. Πρέπει κάποιο λοιπόν να τα πάρει για να δούμε ποιοι θα αντιδράσουν. Για να δούμε. Μα αυτά τα καπάκια δεν είναι τωρινή ιστορία. Είναι πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Αν δέχτουμε τη θεωρία του κυρίου Κόνστα, θα του έχουμε κλέψει την ενέργεια, οπότε θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Μπορεί και πιο πολλά να είναι. Δεν είναι καινούριο πράγμα. Κύριε Κοψονίδη, λέτε κάτι εσεί. Κάτι για το θέμα αυτό. Σχετικά με αυτό. Κοιτάξτε, πράγματι είναι περίεργο αυτό το Πόντιος πράγμα. Πόντιος είστε. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο κύριος Χοψονίδης, πρέπει να τονίσω ότι είναι ο πατέρας της εσθεμένης Ολυμπίας Χοψονίδου. Αυτό δεν είναι κακό, νομίζω ότι είναι κάτι θυμητικό. Εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει, όχι σαν πατέρας της εσθεμένης της κυρίας Χοψονίδου. Με ενδιαφέρει σαν Πόντιος. Να τα μα πάλι. Εγώ είμαι Πόντιος, να έχετε υπόψη σα. Το καμαρώνω δηλαδή από τη μάνα μου και το λέω. Συνέχεια, γιατί είναι καταπληκτική φιλή η Πόντι. Για πέστε μου λοιπόν. Σχετικά με αυτό για τα καπάκια. Βέβαια δεν μπορώ να έχω άποψη πάνω σε αυτό, όμως εγώ πιστεύω πως ό,τι έχω να πούμε απεικονίζεται πάνω σε αυτά τα καπάκια,
Πράγματι, αν τη στιγμή που δεν ξέρει τίποτα, ούτε ΔΕΗ, ούτε τίποτα πίσω από αυτά, ναι. Συνεπώς, είναι κάτι προγραμματισμένο. Δηλαδή, έχουν φτιάξει αυτό το πράγμα για να τα βάλω σε κάποια σημεία της Αθήνας και εκφράζει κάτι, οπωσδήποτε εκφράζει κάτι. Μάλιστα. Θα συμφωνήσω αν... Ερμηνεία, ναι. Η εβραϊκή θρησκεία, ξέρετε ότι το Σάββατο δεν απαγορεύεται η μετακίνηση και ακόμα να ανοίξουν και τη βρύση. Στην Αμερική υπάρχει το εξής, ότι μπορεί να οροθετηθεί μια περιοχή που μέσα σε αυτή μπορούν να κάνουν διάφορες εργασίες. Και ίσως να είναι, δηλαδή με κλωστή ή με κάποιους τρόπους, μπορεί να είναι αυτά τα σημάδια και να γίνονται από πολλή παράδοση παλαιότερη, γιατί εκεί η Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολλούς Εβραίους, όπως γνωρίζετε, Ισραηλίτες δηλαδή, που πιθανόν να συμβαίνει εκεί και στην Αθήνα. Μπορεί να είναι δηλαδή ένας τόπος τελετουργίας. Όχι, δεν είναι τελετουργία. Δίνει το δικαίωμα μέσα σε αυτό το χώρο να μπορούν να κάνουν εργασίες. Mm. Ακόμα και το Σάββατο. Σου δίνει αυτό ένας τρόπος συμβολισμού που δεν το γνωρίζω. Ακριβώς. Αλλά γίνεται όμως με κάποιους τρόπους. Στην Αμερική το ξέρω, σε πολλές πόλεις κάνουν κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει ένα ανέκδοτο γι' αυτό. Το γύρω-γύρω Σάββατο στη μέση Παρασκευή. Δεν το ξέρετε. Το περίεργο είναι ότι αν μιλάμε για καπάκια, αυτά σίγουρα έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια καλούπια. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για ένα καπάκι. Σιγουρότατα. Και πιθανότατα υπάρχουν και αλλού. Και από αυτό. Άρα έχει γίνει οργανωμένη προσπάθεια. Είναι σίδερο, είναι από τι μέταλλα. Αυτό πες. Για να κάνουμε τώρα μια στροφή λιγάκι στα πράγματα. Και θα είμαι στον κύριο Παπα-Νικολάου που θεωρητικοποιεί μερικά πράγματα έτσι και έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψή του. Γιατί να πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά τα περίεργα και μυστικά σύμβολα και οι κώδικες και όλοι αυτοί και να μας μπερδεύουν και να μην είναι τα πράγματα λίγο πιο απλά. Θέλει κάτι να μας πει κάποιος, δεν χρειάζεται κανένα μυστικό κώδικα, κανένα καπάκι, καμία τυχογραφία, μας το λέει ανοιχτά. Τι νόημα δηλαδή έχουν με λίγα λόγια όλα αυτά τα μυστικιστικά και περίεργα σύμβολα και τυχογραφίες. Αυτά τα πράγματα κυριαρχούν ουσιαστικά στη ζωή μας. Κυριαρχούν όμως με έναν δικό τους μαγικό, εκλεκτό και άλλης τάξης στη δομή τρόπο. Το κάνω πιο απλό. Στο Μουσείο του Ηρακλείου έχουμε τις μεγαλύτερες συλλογές σφραγιδογλυφίας. Οι Μινωίτες είχαν μια εκπληκτική τέχνη στο να φτιάχνουν σφραγίδες. Οι πεντάλφες και άλλα τέτοια σύμβολα υπάρχουν εκεί και έχουν γίνει πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι Μινωίτες είχαν την εκλεκτή τέχνη να οριοθετούν τα δυναμικά των τόπων. Αυτό εμείς το χάσαμε. Τώρα, αν τα καπάκια σέρνει πάνω στις πλάτες του κάποια σημάδια του παρελθόντος, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα, εδώ και τώρα. Για ποιο λόγο υπήρχαν τότε στο παρελθόν αυτά τα μυστικά σύμβολα? Θα σας πω. Η διαδικασία, η γνωστική διαδικασία σήμερα γίνεται μέσα από τις παροχές των διαχειριστών της γνώσης. Πήγατε στο πανεπιστήμιο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο. Οι διαχειριστές της γνώσης που έχουν οριοθετήσει τη γνώση σας λένε κάθε τόσο με το πτυχίο που πήρατε ότι μπράβο σου, τάμαθες, άνοιξε το γραφείο του δικηγόρου, γίνε πολιτικός μηχανικός. Η άλλη γνώση γινόταν μέσα από διαδικασίες ασυνείδητες. Η επίδειξη των συμβόλων ενεργοποιούσε εγκεφαλικά τμήματα που μπορούσε έτσι να διευκολύνει την προσέγγιση προς την άλλη αυτή πύλη που θα τον οδηγούσε στην άλλη γνώση. Εμείς δυστυχώς οι Έλληνες έχουμε χάσει αυτούς τους γιγαντιαίους θησαυρούς. Όταν η Κίνα διαπραγματευόταν με τον Δράκοντα προκειμένου να τακτοποιήσει το γιν και το γιάνγκ, δηλαδή να ισορροπεί το τσι, οι Έλληνες πετούσαν στο διάστημα. Είναι τόσο εκλεκτή η ελληνική υπόθεση που όταν έχεις απέναντί σου τους σημερινούς άρχοντες της πολιτείας νιώθεις πάρα πολύ άσχημα. Γι' αυτό δηλαδή, είναι και τόσο αναπτυγμένα. Ακούστε, οι διαχειριστές οι σημερινοί στον ελληνικό χώρο είναι για τα πανηγύρια. Αυτοί όμως έχουν την απόλυτη ισχύ και εξουσία, επομένως ο λαός, ο ελληνικός λαός, θα περιμένει από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του πολιτικού σχηματισμού να μάθει. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είμαστε λοιπόν οι κληρονόμοι ενός πράγματος. Από ό,τι καταλαβαίνω, συνήμαστε στο 200 λεπτό, υπάρχει μια κυβωτός γνώσης. Ελληνικότατη μοναδική. Μπράβο. Η ελληνική κυβωτός, κύριε Χαρδαβέλ. Στην οποία δυστυχώς εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε χωρίς την δυνατότητα της μέθεξης. Πρόσθεση. Ακούστε, τα δικά μου ευρήματα αφορούν σε τέτοιες κυβωτούς. Εάν αύριο το πρωί ανοίξουμε την κυβωτό αυτή, θα αλλάξει όλη η αρχαιολογική ιστορία. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ο κύριος Χοψονίδης πριν μου ανέφερε μια πολύ ενδιαφέρουσα. Τα στοιχεία που έχω καταθέσει στην επίσημη αρχαιολογική υπηρεσία αφορούν στην έβρεση 955 τέτοιων θέσεων που οριοθετούν ενεργειακά πεδία αυτής της χώρας με μια εκλεκτή πριτανική τάξη.
Η γείτονα χώρα, η πρώην δημοκρατία κτλ. Που έχει το θράσος να κλέβει ελληνικά πράγματα και να ονομάζει τον εαυτό της με το όνομα αυτό το ιερό, να προχωρήσει σε αυτήν την ιεροσυλία, όταν πληροφορήθηκε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια ευρήματα. Το ερώτημα, ξέρετε για μένα, ποιο είναι, ποιος εμποδίζει, ποιος εμποδίζει και δεν θέλει αυτή η γνώση να βγει. Θέλετε να σας το πω απερίφραστα. Οι άρχοντες που κάνουν κουμάντο με τα μπλε, πράσινα, κόκκινα, δίθεν κόκκινα και επαναστατικά χρώματα. Ο λαός είναι στην διαχείριση αυτών των απολύτων μοναρχών, των φεουδαρχών. Η Ελλάδα, η οποία Ελλάδα όχι επινόησε, άφησε την δημοκρατία να βγει από το βασικό της κύτταρο, έλεγε «Βούλο με αγορεύειν», μίλησες εσύ ο άρχοντας. Και εγώ έβγαινα και έλεγα «Βούλο με αγορεύειν, Περικλή, θα ακούσεις και εμένα». Αυτό σήμερα λοιπόν περνάει μέσα από αυτές τις γλίσκρες διαδικασίες, από αυτές τις αήθεις διαδικασίες που τις πουλάνε για δημοκρατία. Όταν λοιπόν σηκωνόμαστε εμείς και φωνάζουμε και λέμε προς τα πάσης κατευθύνσεις, κύριε, έχουμε τα μυστικά του ελληνικού τρόπου. Τα θέλετε? Όχι. Γιατί η δολοφονία δεν έγινε χθες. Έγινε τότε που πήγε να συσταθεί το ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, επειδή πήγαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια τάξη, να πούμε το εξής. Θέλετε κάτι να πείτε, θα το πείτε αμέσως. Να σας πω ότι στο επόμενο λεπτό θα σας παρουσιάσουμε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τους κώδικες του Παρθενώνα, εάν υπάρχουν. Αμέσως μετά θα σας παρουσιάσουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έκανε ο Γιάννης ο Μούτσος, όπου με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων περπάτησε στους δρόμους της Αθήνας και βρήκε ιδεογράμματα γραμμένα σε πολλούς τοίχους. Πολλοί λένε ότι είναι ένα μήνυμα. Και μετά θα έχουμε τον χρόνο, όσοι θέλουν από τους καλεσμένους μας, να κάνουν ερωτήσεις, να παρέμβουν κλπ. Τι θέλετε να πείτε εσείς? Θέλω να πω ότι μιλάμε για κώδικες και ο μεγαλύτερος κώδικας αυτή τη στιγμή που υπάρχει, γιατί είχαμε ένα συνέδριο πριν μια εβδομάδα στην Κρήτη για τον Καζαντζάκη, για τα 50 χρόνια από το θάνατό του. Και εκεί ασχολήθηκα με την ασκητική. Είναι η ελληνική γλώσσα ουσιαστικά. Η κωδικοποίηση της γλώσσας, και η οποία τη βλέπουμε και στον Καζαντζάκη. Έχει μια φράση στον Γκρέγο Καζαντζάκη που λέει: «Θεέ μου, κάνε με δοξάρι, τόξο δηλαδή, στο βέλος το τόξο σου, να μη σαπίσω. Τέντωσέ με, μη σπάσω, αλλά άφησέ με να φύγω και σπάσω και διάλεξε». Το τόξο στον Όμηρο είναι βιός. Ιός είναι το βέλος. Το Β, αν το βάλουμε μπροστά, δείχνει το τόξο. Και το Ιός δείχνει το βέλος. Ο Καζαντζάκης είναι γνώστης συμβολισμού της γραμματείας. Αλλά και ο βίος που κάνει το τόξο και λέει ο Καζαντζάκης να γίνω μεγάλο βέλος, να φύγω όσο μπορώ πιο μακριά, σημαίνει να ζήσω περισσότερο χρόνο σε αυτή τη ζωή. Κύριε Τσιξετζή, αν μου επιτρέπετε, επειδή θα γίνει επακριβής αναφορά σε μια ειδική εκπομπή για το ελληνικό αλφάβητο. Όχι μόνο το αλφάβητο. Την ελληνική δηλαδή, γλώσσα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η λέξη, ας πούμε, πυραμής, για να καταλάβετε, είναι, στα Αιγυπτιακά είναι μουρέ, που σημαίνει βουνό. Για μας έχει άμεση σχέση με το σημενόμενο. Είναι η λέξη πυρ και αμής. Αμής στον Όμηρο είναι το δοχείο. Πυρ είναι η ενέργεια. Είναι δοχείο ενέργειας. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια γλώσσα ενοιολογική που τα πράγματα έχουν τα σημενόμενά τους. Δεν είμαστε σημειολογική γλώσσα που ορίζουμε ένα πράγμα και λέμε αυτό είναι έτσι γιατί έτσι αποφασίσαμε. Είμαστε γλώσσα που επιλέγει σύμβολα. Ενιολογική. Ενιολογική. Τι είπατε? Η μοναδική γλώσσα στον κόσμο. Η μοναδική γλώσσα στον κόσμο. Και αυτό μπορεί να έχει σχέση και με τους υπολογιστές, επί την ειδικότητά μου, μπορώ να σας πω αργότερα. Μάλιστα. Είναι ένα από τα θέματα που έχουμε γραμματίσει η ελληνική γλώσσα και όλες αυτά. Μυστικός κώδικας της ελληνικής γλώσσας και η παγκόσμια μνήμη. Όπως και οι αριθμοί έχουν τη δική τους γλώσσα. Βεβαίως. Τη δική τους. Ναι, τη δική τους μυστική γλώσσα. Επειδή δεν έχουν βρεθεί πολλοί που κάνουν λεξαρίθμους. Ναι. Αν θέλετε, κρατήστε μου το τηλέφωνο μόνο, προκειμένου να σας ακούμε όλοι. Ευκαιρία. Στο στοματάκι σας. Εν ευκαιρία ήθελα να πω ότι η αντιληψιακή δυναμική του νοός του ανθρώπου εκπαιδεύεται με τις δύο αυτές μοναδικά γλώσσες για να φτάσει στη γνώση. Με την ελληνική γλώσσα και με τα μαθηματικά. Και με τα μαθηματικά. Η μία είναι διεθνής και η άλλη είναι αυτόχθονη και είμαστε πάρα πολύ, θα πρέπει να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και να είμαστε πολύ φωτεινοί, να την αγαπάμε, να τη μαθαίνουμε και να την διαδίδουμε. Μάλιστα. Και να μην πυθικίζουμε στις άλλες γλώσσες, να τις μαθαίνουμε μόνο για να επικοινωνούμε και να μεταφέρουμε τη γλώσσα μας. Είναι δύο από τα θέματα που τα έχουμε, και εγώ ευχαριστώ, τα έχουμε προγραμματίσει για τις επόμενες εβδομάδες. Το ένα είναι
το άγνωστο της ελληνικής γλώσσας, το τι κρύβει η ελληνική γλώσσα, όλα αυτά τα υπέροχα. Και το άλλο είναι η άγνωστη δύναμη των αριθμών. Το 1988 είμαστε πρώτοι στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Κρήτη που αγοράσαμε από τη Μάρια Μακδόνα το Ριβάιν τον Ήβικο. Ήμουν ο πρώτος που το έφερα στην Ελλάδα. Το έχουμε κάνει σχετικό ρεπορτάζ. Και επειδή στην πορεία αυτή ήμουν από τον έφορο του κ. Γιαναδάκη τότε, μου το ανέθεσε το γιατί δεν υπήρχε κανείς να ασχολείται με το θέμα αυτό. Και δουλεύω πολλές δεκάδες χρόνια την αρχαία γραμματεία. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ειδικά προγράμματα που αποσυμβολίζουν πολλές έννοιες. Μάλιστα, θα τα δούμε αυτά, μην τα πούμε τώρα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί έχουμε να δείξουμε δύο βίντεο, πρέπει να τα δείξουμε οπωσδήποτε. Ο κώδικας του Παρθενώνα μας έρχεται από έναν Αμερικανό ερευνητή. Λέγεται Robert Bowie Johnson. Ο ίδιος στο παρελθόν ήταν στρατιωτικός. Ερεύνησε πάρα πολλά αρχαία κείμενα, καλλιτεχνικές απεικονίσεις και βγάζει το δικό του πόρισμα. Αυτό το οποίο έρχεται να μας πει είναι ότι ο Παρθενώνας έχει το δικό του κώδικα. Η μυθολογία είναι στην ουσία ιστορία. Η ιστορία της γέννησης. The Parthenon is perhaps the greatest monument. Ο Παρθενώνας ίσως αποτελεί το σπουδαιότερο μνημείο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με τη χάρη του Θεού, μπόρεσα να καταλάβω τι σημαίνουν στο μεγαλύτερο μέρος τους αυτά τα γλυπτά. Και τα περισσότερα δεν είναι απλώς μύθοι, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Αντιπροσωπεύουν την ιστορία της ανθρώπινης φύλης. Με άλλα λόγια, υπάρχει μία σύνδεση ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες καλλιτέχνες αφηγούνται την ίδια ιστορία με το βιβλίο της Γένεσης, αλλά από την άλλη πλευρά. Yes, exactly. That's exactly it. Ακριβώς αυτό είναι. Και οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και γενικότερα ο αρχαίος κόσμος, ήθελαν να βγάλουν τον Νόε έξω από την ιστορία και να βάλουν τον άνθρωπο υπεράνω όλων. Και αυτό έκαναν. Και ναι, μεν θυμώντησαν την Εδέμ, αλλά την αποκαλούσαν ο κήπος των Ασπερίδων. Και πάντα την απεικόνιζαν με μια συγκεκριμένη μηλιά. Σύμφωνα με το βιβλίο σας, τα 7 γλυπτά που βρίσκονται έξω από τον ναό της Ακροπόλεως και οι εικόνες που βρίσκονται μέσα αποτελούν απεικονίσεις αλληλένδετες αλήθειες για την ελληνική προέλευση. Στη βόρεια πλευρά απεικονίζονται οι κένταυροι να νικούν τους λάπηθες και αυτό συνέβη πριν τον κατακλυσμό. Περιγράφεται στο 6ο κεφάλαιο της Γένεσης πως ο άνθρωπος από τη γραμμή του Σαθ, οι Έλληνες απεικονίζουν τους κένταυρους να παίρνουν τις γυναίκες από τη γενιά του Κάιν και ακριβώς το ίδιο κάνουν οι κένταυροι στα γλυπτά της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα. Παίρνουν τις γυναίκες. Και στο μέσο όλων αυτών υπάρχουν 4 γλυπτά που εγώ πιστεύω πως ξεκάθαρα δείχνουν τον Κάιν να σκοτώνει τον Άβελ. Αν δούμε και τα υπόλοιπα γεγονότα, όλα σχετίζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τον κατακλυσμό. Έπειτα, αν πάμε στην ανατολική πλευρά, είναι η πιο εντυπωσιακή γιατί από εκεί ανέτειλε καθημερινά ο ήλιος. Και εκεί είναι που οι αρχαίοι Έλληνες κατέληξαν στο συμπέρασμα για το ποιοι ήταν, από πού προέρχονταν και τι πίστευαν. Και ακριβώς στο κέντρο απεικονίζεται η Αθηνά να γεννιέται από το Δία και η απεικόνιση είναι αφότου είχε γεννηθεί. Η ιδέα ότι γεννιέται από τον Δία δεν είναι ένας μύθος, είναι μια εικόνα του τι συνέβη μετά τον κατακλυσμό. Υποθετικά, ο Δίας που αντιπροσωπεύει τον Αδάμ καταβρώθησε τη σοφία. Ποια σοφία όμως? Τη σοφία που υπήρχε πριν τον κατακλυσμό. Την προστάτεψε. Το ότι την καταβρόχθησε σημαίνει ότι την προστάτεψε. Και μετά από τον κατακλυσμό έγινε μια αναγέννηση της συγκεκριμένης σοφίας με τη μορφή της Αθηνάς, που ήταν η καινούργια Εύα μετά τον κατακλυσμό. Και γεννήθηκε ολοκληρωμένη, γιατί έτσι ακριβώς ήταν. Θα μπορούσατε να μου πείτε σε ποιες πηγές και σε ποια βιβλία στηρίχθηκε η έρευνά σας? Ξεκίνησα πριν από 25 χρόνια να το εξετάζω, ενώ τότε υπηρετούσα στην Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου είχαν την περικεφαλαία της Αθηνάς και έτσι άρχισα να αναρωτιέμαι τι είναι όλα αυτά. Θα έπρεπε να σημαίνουν κάτι. Και έπειτα είδα, είχαμε στηλέσει αξιωματικών μια απεικόνιση της Αθηνάς με το φύ δίπλα της. Το κοίταζα λοιπόν και άρχισα να διαβάζω βιβλία της αρχαιότητας και βιβλία της μυθολογίας, που δεν με βοήθησαν αρκετά γιατί κανένας από τους συγγραφείς δεν καταλάβαινε πραγματικά τι σημαίνει μυθολογία. Έτσι, άρχισα να ερευνώ βαθύτερα και βαθύτερα και όταν άρχισα να συγκεντρώνω όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία μπορούσα αναφορικά με την αρχαία ελληνική τέχνη
να δω την ίδια την τέχνη. Γιατί όταν βλέπεις τις πολλές απεικονίσεις με τη μηλιά και το φίδι στον κήπο των Εσπερίδων, υπάρχει και η προφανής σύνδεση εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική τέχνη. Οι Έλληνες καλλιτέχνες αφηγούνταν την ιστορία της καταγωγής τους μέσω της τέχνης τους, μέσω των γλυπτών τους. Γνώριζαν τι έκαναν. Απεικόνιζαν την ιστορία του ανθρώπινου γένους και ήταν περήφανοι. Ο ίδιος ο Περικλής το είχε πει. Την υπερηφάνεια του ανθρώπου. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο ερευνητής αυτού του κώδικα, εάν υπάρχει. Πάντως πραγματικά προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι συνδέει την μυθολογία, την ιστορία, την γέννηση και βιβλία. Γέννηση με τα ιερά κείμενα κλπ. Είναι ένα θέμα που συζητιέται ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο και νομίζω ότι έχει ανοίξει μια πόρτα για να μάθουμε κάτι περισσότερο. Πάμε τώρα στο θέμα το δικό σου. Αμέσως πριν φτάσουμε στα ιδεογράμματα, να πω απλά για, για τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι πέρα από τον εικαζόμενο κώδικα του Παρθενώνα, σαφώς υπάρχουν και ιεροί αριθμοί οι οποίοι σχετίζονται ακριβώς με την αρχιτεκτονική που έχει κατασκευαστεί ο Παρθενώνας. Πάμε λίγο παρακάτω. Κάναμε μια μεγάλη βόλτα στην Αθήνα και κυκλοφορήσαμε μέσα σε στενάκια, σε μεγάλους κεντρικούς δρόμους, για να δούμε ακριβώς αν υπάρχουν κάποια μυστικά μηνύματα σε δρόμους, σε τείχους. Ή οπουδήποτε αλλού κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει την πογιά για να φτιάξει ένα σύνθημα. Να σε διακόψω αυτό να πω το εξής. Ότι κατά καιρούς έχουμε δει επιγραφές στους δρόμους της Αθήνας. Που μπορεί να είναι απλοϊκά μηνύματα. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μιλάμε για ιδεογράμματα που έχουν γραφτεί. Τα οποία θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Και. Λοιπόν, αυτά τα γράμματα τα οποία θα παρακολουθήσετε δεν είναι τυχαία. Μπορεί να περνά απαρατήρητα. Και μάλιστα λέγεται ότι αν κανείς θέλει να κρύψει κάτι, τότε το πιο εύκολο πράγμα που έχει να κάνει είναι να το φανερώσει. Παρακολουθήστε ακριβώς το τι συνέβη και την επόμενη φορά μην ξεχνάτε να είστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν περπατάτε στον δρόμο, γιατί μπορείτε να δείτε ένα από αυτά. Και να πω ότι υπάρχει σε όλα αυτά τα πράγματα μια λέξη κλειδί. Φύγε. Το φύγε. Φύγε. Πάμε λοιπόν. Πίσω μου ακριβώς στον μεγάλο αυτό τοίχο υπάρχει ένα σύνθημα. Το σύνθημα αυτό λέει «Φύγε». Ορισμένοι το χαρακτηρίζουν σαν ιδεόγραμμα και άλλοι ως γκράφιτι. Κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί ότι μπορεί να πρόκειται για ένα μυστικό τρόπο επικοινωνίας ορισμένων ομάδων οι οποίες βρίσκονται μέσα στην πόλη και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να περάσουν οδηγίες για την περαιτέρω μυστική τους δράση. Βλέπω όμως ότι στον τοίχο αυτό υπάρχει ένα χαρακτηριστικό μήνυμα, μία λέξη που καταλήγει στην έννοια «φύγε». Τι μπορείτε να μου πείτε γι' αυτό, από πού προκύπτει το μήνυμα αυτό και μήπως υπάρχει κάποιο βαθύτερο νόημα. Υπάρχει μία ιδιαιτερότητα στο «φύγε» και αυτό μπορούμε να το δούμε και από τη φωτογραφία, γιατί τώρα όπως βλέπετε προσπαθούν αυτό να το σβήσουν. Υπάρχει το «έψιλον» με κόκκινη πογιά, το οποίο ξεκινάει από αρκετά ψηλά, είναι γύρω στα 9 με 10 μέτρα. Αριστερά αρχίζοντας υπάρχουν κάποια σχέδια πάρα πολύ παράξενα και υπάρχουν και άλλα σχέδια προς τα αριστερά που υπάρχει πάλι το έψιλον προς το τέλος, δεξιά. Πάλι ένα έψιλον το οποίο τα δύο του άκρα είναι ανοιχτά. Είναι σαν κάποιος να έρχεται και μετά υπάρχει πάνω. Είναι αυτό δηλαδή που σας προβληματίζει, ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό μήνυμα από όλα τα υπόλοιπα? Υπάρχει ένα αγγλικό H, υπάρχει ένας σταυρός, υπάρχει ένα συν, που ο σταυρός και το συν είναι κάποια γράμματα τα οποία συναντάμε σε παλαιά αλφάβητα. Επίσης, πιθανώς να είναι και κάποια γράμματα, ιδεογράμματα ακριβώς αριστερά, τα οποία μπορούμε να τα δούμε πολύ καθαρά στη φωτογραφία. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει, διότι όπως βλέπετε είναι καλυμμένο. Μπορούμε να μιλάμε για κάποια κωδικά χαρακτηριστικά του μηνύματος? Σίγουρα είναι κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς να είναι ιδεογράμματα. Πιθανώς το όχι. Παραδείγματος χάρη, το ανάποδο έψιλον που βλέπουμε, αλλά και το έψιλον το κανονικό, είναι το σύμβολο της ελιάς από τη μινωική εποχή. Βλέπω
Βλέπουμε ένα ακόμα φύγη το οποίο είναι σε έναν δρόμο επίσης κεντρικό και φέρει ακριβώς τα ίδια στοιχεία όπως το προηγούμενο φύγε, μαζί και τα υπόλοιπα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η σχέση με όλα τα προηγούμενα που είδαμε? Καταρχάς η σχέση τα οποία βλέπουμε ήδη εδώ που είναι το τέταρτο πλάνο είναι όλα σε κεντρικά σημεία. Παρουσιάζουν τα ίδια στοιχεία, γραμμογραφικά τουλάχιστον, και όταν θα δούμε από πριν από το φύγε και μετά από το φύγε, παρουσιάζουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία. Μία προτροπή να τους δείχνει το πού πρέπει να φύγουνε. Κάποια μπερδεμένα σχήματα τα οποία με κάποια αλφάβητα κατά 99% πιστεύω ότι μπορούν να αποκωδικοποιηθούν. Πιθανώς να είναι συμπυκνωμένα και να έχουν ενωθεί γράμματα. Σε αυτό χρειάζεται αρκετή δουλειά. Εδώ πέρα όμως έχουμε κάτι άλλο που παρατηρούμε, ότι στο τέλος είναι διακεπωμένη η γραμμή και στις άλλες γραμμές βλέπουμε ένα stop, κάτι να το σταματάει. Πιστεύετε ότι αυτό είναι τυχαίο ή απλά έχει γίνει εδώ πέρα με κάποια σκοπιμότητα? Κάποια τα σκοπιμότητα ή υπάρχει κάποιο αδιέξοδο στο σημείο αυτό. Γεγονός βεβαίως είναι ότι θα χρειάζεται κάποιο χρόνο προκειμένου να τα φτιάξει κανείς, γιατί τουλάχιστον το φύγε στην αρχική του μορφή έχει σχεδιαστεί σχεδόν με ακρίβεια γεωμετρική. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα σχήματα πρέπει να έκαναν πάνω από μία ώρα, τουλάχιστον. Και να ξέρανε από πριν το τι έκαναν. Τώρα, αν παρατηρήσουμε την εμφάνιση των συνθημάτων αυτών, θα δούμε ότι επικεντρώνονται γενικώς στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό σημαίνει κάτι? Μας δείχνουν κάποια πορεία? Μας δείχνουν κάποια πορεία, αλλά υπάρχουν και ένα άλλο φύγε, το οποίο θα το δείξουμε μετά, το οποίο είναι πάλι σε κεντρικό δρόμο και συγκεκριμένα σε τρένο, το οποίο περνάμε και το βλέπουμε κατευθείαν. Σημαίνει ότι κάποιοι θέλουν να τα δούνε. Βλέπουμε ότι κυρίως το φύγε είναι γραμμένο με μαύρο. Αλλά υπάρχουν κάποιες γραμμές, κάποια γράμματα τα οποία είναι γραμμένα με κόκκινο χρώμα. Παίζει κάποιο ρόλο λοιπόν ο χρωματοκώδικας? Χρωματικά το κόκκινο, υπάρχει αν θέλετε ο παγκόσμιος κώδικας που το κόκκινο είναι επικίνδυνο. Και το πράσινο, γιατί είδαμε και πράσινο στο προηγούμενό μας πλάνο, που σημαίνει ότι είναι ελεύθερο, προχώρησε. Στην έρευνα αυτή που κάνετε τόσο καιρό, έχετε δεχτεί ενδεχομένως κάποιες ενοχλήσεις ή τυχόν απειλές, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι? Κάποιες παρενέσεις, εντάξει, υπήρχαν κάποιες παρενέσεις. Εσείς, από την έρευνα αυτή που κάνετε, πιστεύετε ότι όλα αυτά τα συνθήματα μεταξύ τους συνδέονται και δίνουν βεβαίως κάποιο μήνυμα στους, αν θέλετε, μοιημένους της ιστορίας αυτής? Κάποια μηνύματα ή πιθανώς κάποιες οδηγίες. Για δράση δηλαδή? Δεν είναι απαραίτητο για δράση. Το τι να μπορέσουν να κάνουν ή κάποιες οδηγίες, μην πηγαίνεις από εκεί, πήγαινε από εκεί. Βεβαίως παρατηρώ εδώ πέρα ότι από τη στιγμή που έχει χρησιμοποιηθεί ένα σπρέι, γιατί περί σπρέι φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε σαν υλικό, παρόλα αυτά, όλο αυτό από πάνω μέχρι κάτω πρέπει να είναι ένα αχνάρι. Δηλαδή κάποιος τα έκοψε από πριν, ήρθε εδώ, τα έβαλε και απλά τα ψέκασε. Φαίνεται ότι είναι δουλειά επιμελημένη πλέον. Είναι καθαρά μία προτροπή και σε κάποιους που λέει κάποια πράγματα και δείχνει το βέλος, γιατί είναι το ίδιο όπως βλέπετε, να πάει προς εκεί. Αυτό το σύνθημα το έχετε αποκωδικοποιήσει με μια σύγχρονη γραφή ή είναι κάποια αρχαιότερη? Παλαιά γραφή είναι. Είναι από τις λεγόμενες νεκρές γλώσσες, οι οποίες δεν μιλούνται πλέον. Κάποιος, αν ανατρέξει στο διαδίκτυο, μπορεί να βρει πάρα πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα, εάν έχει στα χέρια του τα παλαιά αλφάβητα και κάνει έναν γύρο στην Αθήνα, πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Ένας άνθρωπος που απλά θέλει να ερευνήσει και να κάνει μια βόλτα στην Αθήνα, θα βρει εκπλήξεις.
Αυτή τη στιγμή μου έκανε εντύπωση όταν έκανα την έρευνα ότι έχουμε 7 φύγε. Ακριβώς απέναντι που έχει καλυφθεί πλέον από μία μαύρη μπογιά υπήρχαν 6 τελείες χοντρές και μία ψηλή και μία πιο το μικρή. Αυτό μου θύμισε καθαρά τον αστερισμό των Πλειάδων. Και με έβαλε σε σκέψεις 7 από εκεί πέρα και 7 τα φύγε, με προβλημάτισαν λίγο. Παρατηρώ εδώ πέρα ένα φύγε, ένα ακόμη ιδεόγραμμα από αυτά τα οποία ήταν προηγουμένως, αλλά βλέπω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο που έχουμε δει και στο μεγαλύτερο επίσης ύψος. Ακριβώς. Η πρώτη μου απορία είναι η εξής. Πώς κανείς φτάνει σε εκείνο το σημείο για να φτιάξει, αν είναι ένα γκράφιτι, αυτό το πράγμα. Γκράφιτι, το φύγε δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω όπως και τα άλλα τα οποία είδαμε. Γκράφιτι μπορώ να πω την μορφή με τη μύτη που έχει εκεί πέρα ή το άλλο είναι γκράφιτι. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Εκτός αν χρησιμοποίησαν σχοινιά, αυτά τα οποία κρέμονται δεν είναι σχοινιά, αλλά τουλάχιστον από ό,τι έχω δει είναι χοντρά καλώδια. Βλέπουμε τις ίδιες μοιάζουν πλέον με το φύγε, με τα φύγε τα οποία είδαμε, αλλά το πιο καλό, εάν θέλετε, είναι ότι ακριβώς από κάτω βλέπουμε τα τρία ιδεογράμματα, τα τρία σχήματα, εάν θέλετε, όπως και το ε, αλλά τώρα πλέον στο ε έχουμε μία κορονίδα με τρεις άκρες και στο ι το οποίο βλέπουμε πάλι κορονίδα θέλανε να γράφαν. Παραδείγματι δηλαδή ότι πρόκειται πραγματικά για ιδεογράμματα, για σύμβολα. Αυτή τη στιγμή τα τέσσερα τελευταία τα βρήκα σε παλαιά αλφάβητα. Λίγο μυστηριώδηλα αυτά και λίγο ανεξήγητα. Θα τα δούμε. Να πούμε ότι για το χρόνο που μας μένει από εδώ και πέρα και είναι λίγος, θα έχουμε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά κάποιες ερωτήσεις από τους φίλους που είναι στην εκπομπή και μια τελική βόλτα σε όλους τους καλεσμένους από την άλλη πλευρά για μια τελική τοποθέτηση στο θέμα που βεδιάζουμε σήμερα, που ήταν οι μυστικοί κώδικες, εάν υπάρχουν και τι θέλουν να μας πούνε. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μας διαφημιστικό και ερχόμαστε πάλι κοντά σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει 11 και 10 και είναι 2 παρα 3. Θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο ακόμη κουβέντας και τέλος. 3 ώρες εκπομπή. Φτάνει. Πολύ πάει. Λοιπόν, όλοι σας εσείς, ποιοι θέλετε να μιλήσετε και τι θέλετε να πείτε. Ερωτήσεις και όχι τοποθετήσεις. Να ξεκινήσουμε έτσι σαρωτικά προς τα εδώ, από δεξιά, ορίστε. Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση στους αγαπητούς καλεσμένους μας. Γιατί δεν έχουμε αναφέρει τίποτα για τον Μπουλιανό που έκανε τις έρευνες, για την καταστροφή του αρχαιολογικού χώρου του Καπηλοπεδρομίου, για την επιγραφή του Δεσπηλιού, για τον υπολογιστή των αντικυθύρων, για την παρέτηση της χείρας Μακδόναλντ από την Επιτροπή σαν πρόεδρος, διότι δεν προχώρησε τίποτα. Βλέπω μερικούς που είστε σκεπτικοί, έχετε σκέψη. Και για ποιο λόγο δεν έχει γίνει ακόμα το άγωνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ελλάδα, ενώ έχουμε το αεροπόρο που πέφτει στην Πραετρία Καραϊσκάκη. Ευχαριστώ. Αυτά είναι τυχαία. Και επειδή προηγουμένως είπατε, κύριε Χαρδαβέλα, για τους πολιτικούς, όχι μάλλον εσείς είπατε, κύριε Στέλιο, για τους πολιτικούς, μήπως θα πρέπει να ανατρέξουμε να δούμε ποιοι είναι εκείνοι που απαγορεύουν τον ελληνισμό να κατευθυνθεί σε αυτές τις της λεωφόρους, της γνώσεως. Μάλιστα. Αν θέλει κάποιος να πει καμία κουβέντα να πει, αλλά έβαλε πάρα πολλά θέματα. Βάλετε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή αυτό, για να απαντηθεί πρέπει να φτάσουμε εδώ πέρα το πρωί. Ένα είναι. Και θα πέσει ο μπομπός. Ένα είναι. Δεν μας επιτρέπουν να μάθουμε την ιστορία μας. Νομίζω ότι αυτό έχει απαντηθεί. Αν θέλετε να πείτε δύο κουβέντες, μπορείτε να τις πείτε. Δεν έχει σχέση με τους κώδικες αυτό όμως το πράγμα. Ναι, είναι μια ιστορία που την ανοίξατε λίγο εσείς και καλά κάνετε και την ανοίξατε. Έχει σχέση με τον κώδικα. Αλλά. Μπορώ να σας πω, πολύ γρήγορα θα σας πω την ουσία. Θα πυκνωθεί και θα γίνει ένας κρίσταλος πανέμορφος.
Εμείς οι Έλληνες δεν ξέρουμε ποια είναι τα ελληνικά πράγματα. Πάρα πολλές φορές μπορεί να αγωητευτούμε από τον ωραίο χορό της κοιλιάς της γείτονος, από τις εξαγγελίες του δήθεν υψηνοήμονος Αμερικάνου, Άγγλου, Γάλλου, Πορτογάλου. Δεν γνωρίζουμε τον ελληνικό τρόπο. Αν πάτε στα ελληνικά μουσεία θα δείτε την τρομακτική έλλειψη αυτής της ελληνικής πνοής. Θα δείτε τους καρεκλοκένταυρους να φροντίζουν «do not touch», που θα έπρεπε να λένε «αγκαλιάστε την ελληνική υπόθεση». «Do not touch» λένε οι παγεροί αυτοί οι αρχαιολόγοι, που είναι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, με όλα αυτά τα συν και τα πλην, και όλο αυτό το γκόθορνο που κρύβει τον πραγματικό του εαυτό. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ σωστά. Ορίστε, ορίστε, εσείς. Καλησπέρα κύριε Καταβέλα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω στα όσα ωραία είπε ο κύριος πριν. Ίσως θα έπρεπε να αναφερθούμε και στον Ιπποκράτη Δάκογλου, ο οποίος έσπασε το κώδικα του Πυθαγόρα και ανακάλυψε καινούριο πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα. Πολύ σωστά. Ορίστε. Επίσης, ίσως θα έπρεπε να πούμε και για το παλύψιστο του Αρχιμίδους, το οποίο ο Bill Gates το έσπασε και κατόρθωσε να φτιάξει λογισμικό Windows κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Εσείς. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια σε όλους για τα ενδιαφέροντα θέματα που συζητάμε. Εγώ ήθελα να αναφερθώ στο ελληνικό αλφάβητο. Ξέρω θα γίνει μια εκπομπή, θα πω συνοπτικά όμως μια μελέτη που έχω κάνει με μια ανάγνωση του αλφαβήτου αντίστροφη και με την κατάλληλη επεξεργασία και συντακτική βγαίνει μια ανδιαφεσβήτητη αλήθεια. Λέει, ο ψυχή στη γη της Δήμητρας που πας να ζήσεις, τα φυτά με το φως δημιουργούν ροήν, αέρα και νερό δηλαδή, και υπάρχει άπειρο κάλος και ζωή λόγω του ηλίου. Το αλφάβητο αυτό, το έχει στη μορφή που ξέρουμε, το είχε κάνει ο Παλαμίδης στον Τροϊκό Πόλεμο. Μάλιστα. Το αλφάβητο θα μας απασχολήσει σε μια μελλοντική μας εκπομπή. Εσείς. Θα ήθελα να αναφερθώ στον αείμνηστο Γιώργιο Γιόλβα. Στον Γιόλβα, μάλιστα. Στον Γιόλβα, ο οποίος αυτός, από ό,τι ξέρουμε, έχει αποκωδικοποιήσει πάρα πολλά πράγματα, καθώς επίσης και πάρα πολλά πράγματα από τον Αριστοτέλη, για τον οποίο δεν ακούσαμε καθόλου απόψε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω αποκωδικοποιήσει απόψε αυτό που έχει η CIA, αυτά τα πολλά γράμματα που έχει. Ναι, γιατί δεν μας το αναφέρατε, μας το πείτε. Σας το πω τώρα. Τώρα, όχι, αλλά θα μου το δώσετε να το παρουσιάσω σε μια λεκπομπή, θα έρθετε κι εσείς. Όχι, θα το πω τώρα, αλλά να μην μας ακούσει. Ναι, αν το πείτε τώρα, θα μας ακούσουν κανένα 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε... γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Και θα σας το πω. Πέστε το τώρα. Και θα σας το πω. Να είναι μεταξύ μας δηλαδή. Αν δεν γίνει έτσι, θα σας βγω ψεύτης. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα πολλά γράμματα που υπάρχουν μπροστά από την πύλη της CIA, αν δεν κάνω λάθος, θέλω να πούνε το εξής, ότι όποιος μπορέσει και καταλάβει αυτά τα γράμματα, αυτόν τον κώδικα, τότε θα μπορέσει να καταλάβει και τη CIA, τίποτα. Μάλιστα. Άλλος, η Δεσπίνης εκεί πέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Θα ήθελα να πω έναν κώδικα που είναι κώδικα της τέχνης στην ουσία. Ναι. Όταν ο Ηρόδοτος είχε επισκεφτεί την Αίγυπτο, είχε κάνει μια παρατήρηση. Είχε πει ότι ό,τι υπάρχει ελληνικό στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, τα έχουν αντιστρέψει. Mm. Δηλαδή υπάρχει ακριβώς το αντίθετο. Και θα ήθελα να το φανερώσω αυτό από μια μορφή της τέχνης που υπάρχει. Ο Παρθενώνας είναι πυραμίδα, λένε. Αν την προεκτείνεις... Αν το προεκτείνουμε, είναι πυραμίδα. Αν το προεκτείνουμε στο ύψος, ναι, φτάνει κάποια στιγμή, έχει ένα τέτοιο σχήμα και γίνεται πυραμίδα. Όμως έχει μια βασική διαφορά από τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Δεν συγκλίνει την ενέργεια. Μάλιστα. Την ανοίγει σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεν ξέρω... εσείς, τι είπατε? Η κοπέλα έχει δίκιο, γιατί λέει τη λέξη, ας πούμε, η Αθηνά ήταν αναγραμματισμός Νεϊθά. Το όνομα της Αθηνάς. Το λέει και στο τέτοιο. Βλέπω τα ξέρετε όλα εσείς εδώ πέρα. Ακούω να πούμε έτσι, ναι, όχι, συμφωνείτε. Είναι λάτρης αρχαίας ελληνικής. Α, είστε λάτρης. Και ήθελα να πω κάτι. Το μικρόφωνο πάρτε. Το έχετε έτσι εκεί πέρα το μικρόφωνο, βλέπω να βάρχε να μην σου φύγει από το χέρι να πούμε. Για την επόμενη φορά το κρατάει. Κρατάει εκεί. Ήθελα να πω ότι οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς και μάλιστα οι κλασικοί και οι προκλασικοί και τέλος πάντων και νεότεροι
είναι τόσο δυνατοί και είναι τόσο, έχουν κάνει τόσο πολύ καλές αναλύσεις που δεν χρειαζόμαστε κανέναν ξένο. Και δεν το λέω με την έννοια, δεν το λέω με την έννοια του εγωκεντρισμού, έτσι, του εθνικισμού, του πατριωτισμού, όλες αυτές τις αηδίες. Μπορεί κανείς να θυμάσει να διαβάσει λίγο Ησίωδο, ας πούμε, και θα καταλάβει πάρα πολύ καλά τι λέει η μυθολογία. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται για τη θεογονία, δεν χρειάζεται να τι να σας πω τώρα, είναι αστεία αυτά που λέγονται από ένα σημείο και μετά. Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Ευχαριστώ. Να ρωτήσετε κάτι. Ορίστε, ρωτήστε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω. Με βλέπουν. Σας βλέπουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όχι, να σας ρωτήσω. Σε ποιους τομείς έχει ωφελημότητα η ενδιαφέρουσα ασχολία των ειδικών της αποκωδικοποίησης, δεδομένου ότι οι επιστήμες έχουν τρομακτικά προοδεύσει. Ποιους τομείς ειδικότερα ωφελούν και γιατί παιδευόμαστε σε τέτοιο σημείο και προβληματιζόμαστε για να... Ορίστε παρακαλώ. Ωραία ερώτηση, μ' αρέσει. Την έχω κάνει και εγώ. Η ζωή μας είναι όλοι κωδικοποιημένοι με σύμβολα και εμείς δηλαδή. Ναι. Οπότε οι επιστήμες ουσιαστικά πάνε να σπάσουν αυτούς τους κώδικες. Δηλαδή, τα μικρόβια, αν τους βάλεις ένα αντιβιωτικό, έχουν ένα κώδικα και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα τα σκοτώσουμε με το αντιβιωτικό. Αυτά προσαρμόζονται, αλλάζει ο κώδικας τους και βελτιώνονται να κάνουν μεταλλάξεις. Έτσι όλη η ζωή μας είναι μέσα, ζούμε σε ένα κόσμο κωδίκων. Τα δημιουργήσαμε εμείς. Ορίστε, ένα τελευταίο ερώτημα στον κύριο και τέλος. Πού είναι το μικρόφωνο, αυτό. Θράψτε. Γιατί είναι και περασμένη η ώρα. Μας κυνηγήσουν. Καλή σας μέρα. Πάμε. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Μια ερώτηση στον κύριο Παπανικολάου. Κύριε Παπανικολάου, τελευταία γίνονται κάποιες έρευνες για το μηχανισμό των αντικυθύρων. Εσείς κατά τη γνώμη σας πιστεύετε ότι όντως είναι ένας κώδικας και αν ναι, τι θέλει να μας αποκαλύψει. Εκτός από αστρονομικό όργανο δηλαδή. Θέλει να μας αποκαλύψει κάτι. Και μιας και είσαι ιστορικός της τέχνης, έργα τύπου του Μπρανκούζη, ας πούμε, το πέταγμα, εκτός από έργο τέχνης, μπορεί να εκφράζει ένα κώδικα. Ευχαριστώ. Είστε προς το τέλος εξαιρετικά γοητευτικός, γιατί πιάσατε ένα μεγάλο όνομα, ένα γίγαντα. Έναν καλλιτέχνη, ο οποίος διαφοροποίησε την πορεία της γλυπτικής τέχνης. Ο Μπρανκούζη είναι εραστής της αρχαίας ελληνικής τέχνης, της αρχαϊκής και στο βάθος. Πηγαίνει πρώτος στους νεολιθικούς, πρώτος στους κυκλαδίτες και μορφοποιεί το πέταγμα. Αυτό που λέτε είναι το πέταγμα. Η περσινή, η Ολυμπιάδα, η τελευταία, ο Δαυλός, είναι η μεταξιωμένη πρόταση, εκδοχή του πουλιού του Μπρανκούζη. Αυτό για τον Μπρανκούζη. Για το άλλο που είπατε δεν το συζητάμε, είμαστε μπροστά σε ένα εκπληκτικό γεγονός που μας βάζει τα δυο ποδάρια σε μισό παπούτσι. Αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί. Δεν ξέρω αν οι γραφειοκράτες επιτρέψουν την τακτοποίησή του. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν έχουμε ερευνητές. Κάποτε σε μία υπουργό της είπα το εξής. Εάν αλλάξετε την ροή αυτή την γραφειοκρατική σας και την στείλετε σε ένα κανάλι όπου εκεί μέσα θα πριτανεύσει η έρευνα και δει η ιατρική και αν σε αυτή τη χώρα θεσπίσετε το πνεύμα, θα κερδίσετε τα μέγιστα. Αυτό τα κοθόνια αυτά που κάθονται στις εξουαστικές καρέκλες δεν το τολμούν, γιατί είναι άδειοι, είναι τενεκέδες και θα αποκαλυφθούν. Όταν ο άρχοντας αποκαλύπτεται, τελειώνει το αρχοντιλίκι του. Αν αυτό ο Έλληνας ψηφοφόρος το κατανοήσει, αύριο το πρωί αυτοί θα πάρουν πόδι και αν γνωρίζετε πώς χάσαμε και τα παλιά ψηφιδεμία από τα χέρια μας. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν μου αρέσει αυτή η ισοπαίδωση των πάντων. Δηλαδή, το ισοπεδώνουμε όλο το πράγμα τώρα. Θα μιλήσω στο τέλος των επιλογών μου για το φύγε και όχι, θα με δικαιολογήσετε. Όχι, θα υπάρχουν επιλογοί, να το κουβεντιάσουμε τώρα. Αυτό όλο το όλοι αυτοί που είναι στις καρέκλες εξουσίας είναι τενεκέδες. Βεβαίως. Μα το σας το δηλώνω εδώ. Δεν επιφυλάσσομαι. Όχι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια μυαλά. Είναι ένα θέμα τεράστιο. Έχετε παιδιά, κύριε Χαρδαβέλα. Έχετε παιδιά. Έχω ένα γιο που είναι 13 χρόνια. Ρωτήστε το γιο σας να σας απαντήσει, όχι εμένα. Ρωτήστε το γιο σας. Αν ο γιος σας γυρίσει και σας πει μπαμπά, αγαπώ το δάσκαλό μου. Εγώ αγάπησα τους δασκάλους μου. Αν ξέρω την ελληνική γραμματεία είναι γιατί είχα έναν πραγματικά άνθρωπο που πονούσε και που αγαπούσε. Γι' αυτό και έμαθα την ελληνική γραμματεία. Επειδή η ώρα είναι περασμένη όμως πρέπει να σταματήσουμε και δεν θα έχουμε τον επίλογο, αλλά θα έχουμε και μια άλλη ευκαιρία. Το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ανοιχτήκαμε σε πάρα πολλούς χώρους και σε πάρα πολλά πεδία. Ανοίξαμε ένα ζήτημα
Και κυρίως το τελευταίο που ακούστηκε, εάν θέλουν κάποιοι να μας κρύψουν αυτές τις μεγάλες αλήθειες που υπάρχουν στην ελληνική γραμματεία, στην κυβωτό που λέγαμε λίγο πριν, μια κυβωτό γνώσης που ακόμη δεν την έχουμε ανοίξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ και εσάς και εσάς και εσάς. Εμείς θα πούμε την Τρίτη στον Αθέατο Κόσμο με ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλό σας βράδυ.